Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δραματικές είναι οι τελευταίες εξελίξεις, κυρίως στη Μέση Ανατολή. Όπως είναι γνωστόν, το πρωί του Σαββάτου, δυνάμεις της Χαμάς μπήκαν στο Ισραήλ, στο έδαφος του Ισραήλ, συνέλαβαν πολίτες και στρατιώτες, τους κρατούν εχμαλώτους. Το Ισραήλ απειλεί με αντίπεινα και οι εξελίξεις είναι και δραματικές και καταιγιστικές. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα πρώτον το γιατί συνέβησαν όσα συνέβησαν τελευταία, δεύτερον πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ και τρίτον τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτές οι εξελίξεις και σε εμάς, στην Ελλάδα. Θα δούμε όμως και άλλα ζητήματα, όπως την πρόταση που έκανε πριν από λίγες ημέρες ο Χακάν Φιντάν για συνεκμετάλλευση ή για συνομιλίες ώστε να υπάρξει μια λύση κατά κάποιο τρόπο στο ζήτημα των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν για τις γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να δούμε δηλαδή τι εννοούσε ο κύριος Φιντάν, ποιον εννοούσε, με ποιον εννοούσε ότι θα μιλήσει, ποιος. Είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε ενδεχομένως να αναλυθεί. Όλα αυτά θα τα δούμε όμως, κυρίες και κύριοι, με τους προσκεκλημένους μας. Προσκεκλημένος σήμερα είναι ο κύριος Ιωάννης Μάζης, τον οποίον ευχαριστώ, είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής γεωπολιτικής. Σας χαιρετώ κύριε Μάζη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το πάνελ, Νίκος Κανέλος, πρέσβης επί τιμή. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Θράσος Ευτυχίδης, διεθνολόγος. Καλημέρα σας. Καλημέρα και ο κύριος Χρήστος Ζήνωνος είναι εμπειρογνώμων από την Κύπρο, βγαίνει από τη Λευκοσία. Είναι χαρτογράφος και υδρογράφος και έχει συμβάλει τα μέγιστα σε ζητήματα που είχαν σχέση με χαρτογραφία, υδρογραφία και διενέξεις γύρω από ΑΟΣ στην ευρύτερη περιοχή. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζήνωνος που είστε σήμερα μαζί μας. Να τονίσω ότι ο κύριος Ζήνωνος είναι η πιο λαμπρή προσωπικότητα της γεωγραφίας και της χαρτογραφίας στην Κύπρο, με χαμηλό προφίλ, ταπεινός άνθρωπος, του οποίου όμως οι γνώσεις είναι πολύτιμες, διότι είναι και ο χαράκτης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και η παρουσία του τιμά σήμερα και την εκπομπή μας. Ευχαριστώ, καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η διαδικασία της εκπομπής είναι ότι το πάνελ κάνει σύντομες τοποθετήσεις πάνω στο θέμα που έχει κρίνει, τα θέματα που έχει κρίνει, που είναι θέματα επικαιρότητας και μετά θέτουμε ερωτήσεις στον προσκεκλημένο που είναι ο κύριος Μάζης. Παρακαλώ τον κύριο Κανέλο, τον κύριο Πρέσβη να αρχίσει τα σχόλια του. Λοιπόν, καλημέρα στους τηλεθεατές, κροατές και στον καθηγητή κύριο Μάζη και στον κύριο Ζήνωνο και στον Θράσο τον Ευτυχίδη. Ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι είναι μεγάλη ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε τις απόψεις των δύο καλεσμένων μας και του κυρίου Μάζη, ο οποίος το 2005, και θα ξεκινήσω έτσι, δημοσίευσε ένα χάρτη που παίζει κομβικό ρόλο για τη δική μου αντίληψη στις εξελίξεις που θα πρέπει να ερμηνευτούν με ηρεμία. Τώρα, το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένας τεράστιος γεωπολιτικός χαρακτήρας στο τι συμβαίνει και δεν πρέπει να το δούμε βιαστικά. Θα μείνω από τα διεθνή γεγονότα μόνο στο Ισραήλ, ώστε να μην ξεφύγω από ένα αυστηρό δεκάλεπτο που θέλω πάντα να είναι η πρώτη μου παρέμβαση. Οι κρίσεις θα είναι αλλεπάλληλες και θα αφορούν και εμάς. Αυτή είναι η πρώτη μου διαπίστωση. Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι οι απίστευτες και ρευδαίες εξελίξεις έγιναν 2 εβδομάδες μόλις έφυγα από το Ισραήλ, όπου είχα την ευκαιρία να δω κυρίως 2 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, τις διαδηλώσεις για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που έχουν με ένα τρόπο α ή β αποδιοργανώσει το σύστημα και το οποίο δεν μπορεί να λειτουργεί επειδή υπάρχουν τεράστια ζητήματα ασφαλείας για το Ισραήλ χωρίς την μέγιστη ενότητα. Το δεύτερο είναι ότι οι αμφισβητήσεις
σε ζητήματα που αφορούν τα επιτόπια θέματα, που είναι τεράστια όπως σας είπα, μεγάλα θέματα, δείχνουν ότι και η Παλαιστίνη είναι διηρημένη. Γιατί άλλο η Παλαιστίνη των διαφόρων περιοχών, γιατί έχουν σκορπιστεί, και άλλο η Χαμάς, η οποία κατευθύνεται πολλής και συντονίζεται από την Τουρκία σε ένα μοτίβο και πλάνο παντουρκισμού. Και να επίσης να πω ότι αυτό που κατάφεραν, που σίγουρα δεν ήταν παρά προμελετημένο, είναι ιστορικά μια εθνιδιαστική κίνηση, παρόλο που, όπως πληροφορούμε, λίγες μέρες πριν οι Ισραηλινές αρχές είχαν ανακαλύψει τόνους υλικών που θα ετοίμαζαν ρουκέτες η Παλαιστίνη και η Χαμάς. Επομένως θα πρέπει να είμαστε απόλυτα προσεκτικοί και πιστεύω με τρόπο ευρυθή να αναλύσουμε αυτά που συμβαίνουν. Δεν πιστεύω ότι δεν ήταν όλες αυτές οι κινήσεις χωρίς τη γνώση των υπηρεσιών. Και το λέω έτσι γιατί δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Πάντως, επίσης πρέπει να πω, γιατί δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες που μπορούμε να τις διαβάσουμε στο διαδίκτυο, αλλά θέλω να πω τις κρίσεις τις δικές μου για το τι συμβαίνει ακριβώς. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι επιχειρείται με αυτό που συμβαίνει μια νέα αναβάθμιση της Τουρκίας. Στο βάθος του τούνελ είναι το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε το άνοιγμα ενός δεύτερου μετόπου από την Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Γιατί αν έχουμε ένα τέτοιο μέτωπο, θα υπάρχει ένας μέγιστος κίνδυνος για την περιοχή ευρύτερα, για την οποία βεβαίως είπα ότι θα πρέπει με αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις να αντιληφθούμε ότι ό,τι συμβαίνει μας αφορά άμεσα. Τι θα επακολουθήσει μεγάλη αιματοχυσία στη Γάζα? Ποια είναι η γεύση του κεντρικού νοήματος για ένα πόλεμο? Οι άμαχοι. Και αυτό είναι και το αντικείμενο της τρομοκρατίας. Γι' αυτό και την καταδικάζουμε. Την καταδικάζουμε γιατί πρωτίστως δολοφονία μάχους. Δεν θα μείνω στα συναισθηματικά, γιατί όπως γνωρίζετε τα διαχωρίζω, τα βγάζω από τις δικές μου αναλύσεις. Αναμένω με ενδιαφέρον και φόβο την παρεμπόδιση επίσης της ναυσιπλοείας στη διόρυγα του Σουέζ. Αναμένω επίσης την οικονομική επίπτωση στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα, που με ενδιαφέρει πρωτίστως και κεντρικά, γιατί πάντα, όπως γνωρίζετε, ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει γεωδυναμικές, για να το πούμε έτσι, πληθωρικές διαστάσεις και σημαίνει αύξηση των τιμών του πετρελαίου και αύξηση των τιμών της ενέργειας. Τώρα, ένας προβληματισμός υπάρχει για το γιατί, όπως συνηθίζω να λέω, η διπλωματία είναι αμήλικτη. Γιατί αν εμείς οι Έλληνες χτυπάγαμε με ρουκέτες επίκους στα κατεχόμενα της Κύπρου, ή αν παίρναμε χμαλό τους ή ομήρους, τι θα είχαμε στο διεθνές επίπεδο? Θα είχαμε δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είχαμε δηλώσεις της Αμερικής, θα είχαμε τη συμπαράσταση των Αράβων. Αυτό το περιβάλλον δεν θα δώσω απαντήσεις. Νομίζω ότι όσοι με παρακολουθούν γνωρίζουν τις απαντήσεις. Δείχνει έναν τρόπο που για
να παίρνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται και συγχρόνως να αναπτύσσουμε μία έξυπνη διπλωματική πολιτική. Για το ρόλο των ΗΠΑ θέλω να πω μόνο μία κουβέντα. Τα τελευταία 20 χρόνια οι ΗΠΑ έδωσαν τεράστιες ευκαιρίες για μία ειρηνική κατανομή των βαρών στη Μέση Ανατολή. Ανεξάρτητα από τα άλλα. Γιατί δεν λειτουργήσε αυτό? Γιατί και από τις δύο πλευρές σαμποταρίστηκε? Γιατί δυστυχώς οι πολιτικές ελίτ που υπάρχουν στα κράτη, για να το πω κομψά λόγω και σημερινών εκλογών, δεν αφήνουν να αποσταθεροποιηθεί το κλίμα των συμφερόντων. Τα ειρηνικά σχέδια παρεμποδίζονται και η διπλωματία ιτάται. Νομίζω ότι η κυρίαρχη θέση κάποιων μπορεί να ανατραπεί μόνο με μία μελετημένη και πολύ προσεκτική βαθιά νέα αντίληψη της διεθνούς διπλωματίας. Η θλίψη μου συγκεντρώνεται στον άμαχο πληθυσμό, γιατί όπως σας είπα και το ξαναλέω, αυτή είναι το κεντρικό θέμα της τρομοκρατίας. Αναφέρθηκα στην αρχή και θα κλείσω με αυτό πριν πάω στην Τουρκία για ένα μόνο λεπτό, στο χάρτη του καθηγητή Μάζη, στο βιβλίο του «Η γεωπολιτική προσέγγιση», για ένα νέο αμυντικό δόγμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα τον φιλοξενούμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να τον αφήσουμε να πει τις απόψεις του. Είναι πολύ σημαντικό ότι δίπλα του είναι και ο εμπειρογνώμων κύριος Ζήνωνος, ο οποίος πραγματικά μου δίνει μια ελπίδα ότι στην Κύπρο θα μελετηθεί σοβαρά η στάση που πρέπει να κρατηθεί. Τώρα, για ποιον λόγο δώσαμε μία υπερβολική αντίληψη στο ότι η ελληνική θέση που πρέπει να κρατηθεί, και αυτό θα το πω απερίφραστα, είναι υπέρ του Ισραήλ, δηλαδή εναντίον των τρομοκρατικών επιθέσεων, γιατί ένα είδος παντουρκισμού που εξαπλώνεται και αφορά κυρίως αντιλήψεις που σχετίζονται με στρατηγικό βάθος. Πρέπει να δώσουμε έναν αγαίο, κατά την αντίληψή μου, στρατηγικό βάθος στο Ισραήλ και να καταδικάσουμε την τρομοκρατία. Τελειώνω. Λυπήθηκα όταν άκουσα, στην Τουρκία πάω, για την κατάρριψη, έτσι λέγανε στην αρχή, ενός μαχητικού αεροσκάφους τουρκικού. Η πρώτη είδηση που μεταδόθηκε στην Ελλάδα ήταν αυτή. Νομίζω ότι είναι εύλογο το ερώτημα. Δεν υπάρχει λεπτομερής και εντελεχής και προσεκτική συναντήληψη των γεγονότων στο διεθνές επίπεδο. Καμία ένδειξη επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αμερικής μετά την κατάρρευση του ντρόν. Καμία ένδειξη ότι υπάρχει πρόβλημα στο ΝΑΤΟ, όπως είπανε κάποιοι, με τεκτονικές αναταράξεις που θα συμβούν. Τα γεγονότα όμως δεν είναι τυχαία. Και κλείνω με το ερώτημα, κύριε Ζήνωνος, αγαπητοί φίλοι, είναι η πιο κρίσιμη στιγμή να εξοπλιστεί η Κύπρος. Πολύ περισσότερο τώρα που εξοπλίζονται οι Τούρκοι στα κατεχόμενα, μετά την άρση του εμπάργου των ΗΠΑ, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν εξοπλίζεται άμεσα η Κύπρος. Αυτά, και επιφυλάσσουμε για τη δευτερολογία όταν θα μιλήσουν και οι εκλεκτοί προσεκλημένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη. Να σημειώσω τουλάχιστον από την οπτική γωνία του συντονιστή της συζήτησης ότι είναι λάθος να ταυτίσουμε το Παλαιστινιακό κίνημα μόνο με τη Χαμάς. Δεν είναι όλο το Παλαιστινιακό κίνημα τρομοκράτες. Δεν είναι, για παράδειγμα, η οργάνωση, τουλάχιστον τώρα, έτσι, παλαιά μπορεί, αλλά σήμερα η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης δεν είναι σίγουρο ότι επικροτεί και μάλλον θα καταδικάσει αυτά που συμβαίνουν στην λωρίδα της Γάζας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω διαβάσει κάποια ανακοίνωσή τους, κάποια θέση τους, αλλά καλό είναι έτσι να
επιμερίσουμε το ζήτημα τουλάχιστον σε αυτό που βλέπουμε, δηλαδή στο πώς συμπεριφέρεται μια συγκεκριμένη Παλαιστινιακή οργάνωση, η Χαμάς. Βεβαίως, ακόμη και η Χαμάς σε σχέση με την Ισλαμική Τζιχάντ είναι συντηρητική, έχει και άλλες τάσεις μέσα στην Γάζα, όπου είναι πιο ακραίες και πιο τρομοκρατικού χαρακτήρα από, και από την Χαμάς. Και το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο, σιγά σιγά θα το ξεμπερδέψουμε. Θα ξεμπερδέψουμε το κουβάρι. Πάμε στον κύριο Ζήνωνος. Ακούσατε, κύριε Ζήνωνος, τον κύριο Πρέσβη. Μπορείτε, έχετε το λόγο να μας σχολιάσετε και αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και το κύριο θέμα για το οποίο σας καλέσαμε, που είναι το πώς είδατε τη δήλωση του κυρίου Φιντάν που αφορά και την Κύπρο και μέσα από το ευρύτερο αυτό πλαίσιο, δηλαδή των τελευταίων δηλώσεων και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το Κυπριακό, γιατί μας ενδιαφέρει πρωτίστως και το Κυπριακό. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ανήκω σε μια τραυματική γενιά. Από 9 χρόνια συνελήφθη από τους Άγγλους πρώτη φορά, γιατί ανέγραφα συνθήματα και κακοποιήθηκα. 9 χρόνια. Ήμουνα στην τουρκοαντασία 13-14 χρόνια. Δεν είχαμε στρατό, δεν είχαμε όπλα και προσπαθούσα προς κοπάκια ακόμη να φέρουμε μια αντίσταση. Δηλώνω όμως με όλες αυτές τις αμπειρίες και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Πρέσβη, η Τουρκία διαχρονικά δεν έχει αλλάξει καθόλου τους στρατηγικούς τους στόχους. Εκείνο που αλλάζει είναι οι μεθοδεύσεις και οι τακτικές. Από την πρώτη μέρα που άρχισε να αρρωσταίνει ο Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να αρχίζουν οι απώλειες, από την ίδια ώρα ο κάθε Τούρκος έχει βάλει στόχο την παλινόστηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θεωρεί όλες τις απελευθερωμένες περιοχές, είτε Ελλάδα είναι αυτή, είτε Λιβύη, είτε Ιράκ, ότι είναι κατεχόμενες περιοχές, οι οποίες μετά από τρομοκρατικές και άλλες ενέργειες, οι αρχιμπεριαλιστές, για δικούς του λόγους, τους έχουν δώσει εθνότητες. Έτσι, απλά μια εισαγωγή. Ξέρω πολύ καλά να διαβάζω την τουρκική σκέψη και πολιτική και το γεγονός ότι έχουμε αυτά τα επεισόδια στη Γάζα δεν είναι τυχαία. Πάντοτε ο ενορχιστωτής είναι η Τουρκία. Θα έχει μεγαλύτερη άνεση με αυτή τις αναταράξεις να επιβάλλει το buffer zone των 30 χιλιόμετρων στην Βόρεια Συρία, Ιράκ κλπ. Να χτυπήσει μετά από αυτό όλα τα στοιχεία, τα κουρδικά, διότι και εκείνα θα χαρακτηρίζονται πια σαν επικίνδυνα τρομοκρατικά για όλες τις ελληνικές χώρες όπως την ίδια. Και όλα αυτά συμβαίνουν κατά αυτή την έννοια. Για να το συνδέσω όμως με την ερώτησή σας και στη δήλωση του Φιτάν, του Χακάν Φιτάν, και μάλιστα να επαναλαμβάνεται και από άλλους, είτε δημοσιογράφους, είτε αναλυτές, ότι είναι ένα άνοιγμα και αυτό. Είναι συνηθισμένη η Τουρκία να εξαγγέλει κάποιες ατάκες, διπλωματικές ατάκες, γιατί όχι μόνο εγγίζουν τους ξένους και αυτούς που θέλουν να τους εγγίζουν, αλλά πολλές φορές και δικούς μας. Και να θεωρούν αυτά ότι είναι ανοίγματα. Αυτά είναι μια πονηριά της Τουρκίας, επειδή διαβλέπει ή τέλος πάντων έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις που πολύ φοβάμαι θα χειροτερέψουν στην περιοχή, διαβλέπει να γίνεται μια ενδιάμεση συμφωνία προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία έχει όλα τα νομικά και διεθνή τέλος πάντων κατοχυρωμένα δικαιώματα στις θάλασσες και στις οικονομικές ζώνες, να συνδέσει αυτό χωρίς τη λύση, λέει, μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Και δεν εννοεί την Τουρκία, τους Τουρκοκύπριους εννοεί. Μάλιστα, αναφέρθηκε καθαρά και στο Τατάρ, ότι και ο Τατάρ είναι αυτή τη άποψη, ότι πριν από τη λύση θα μπορούσε να γίνει μια τέχνο-οικονομική ή τέλος πάντων συμφωνία. Και δεν αναφέρθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο άλλο μέρος, που να δίδει το δικαίωμα και την ευκαιρία στους δύο λαούς να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για καθαρά οικονομικούς λόγους. Αυτές είναι πονηριές. Και μάλιστα είναι και πολύ στην Ελλάδα, όχι μόνο τώρα, αλλά και πριν από λίγο καιρό, με την παρέμβαση Άμος Χόκστεϊν στη διένεξη Ισραήλ-Λιβάνου, ότι θα μπορούσε να γίνει το ίδιο. Μα δεν μοιάζει καθόλου, μα καθόλου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μια πανημία. Κουκιά και κολοκάσι λέμε στην Κύπρο. Δεν πάνε στο ίδιο τόπο. Το κολοκάσι είναι μια ιδιαίτερη φαγητό στην Κύπρο.
ο κύριος μάλιστα το ξέρει. Στην περίπτωση είναι εκεί, εγώ λέω ευχαρίστως, εάν εννοούσε η Τουρκία ότι η Τουρκία θα μπορέσει να ρυθμίσει, έστω και χωρίς αναγνώριση πολιτική, τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο με τις θαλάσσιες ζώνες, με την Κυπριακή Δημοκρατία, πολύ ευχαρίστως. Διότι αν πάρουμε τα ίδια στοιχεία και παραμέτρους της εξισώσεις που είχε μπροστά του ο Χοκστάι, και εγώ και εσείς και ο κ. Μάζης και οποιοδήποτε μπορεί να παρέμβει και να δώσει λύση. Εκεί στην περίπτωση ήταν δύο χώρες, οι οποίες μεταξύ τους δεν αναγνώριζε μία την άλλη, Λίβανος και Ισραήλ, αλλά ήταν αναγνωρισμένες μέλη των Ηνωμένων Εθνών και οι δύο. Σαν αρχή και εφαρμογή ήταν το δίκαιο της θάλασσας, παρόλο που δεν το είχε υπογράψει το Ισραήλ και δεν είναι μέρος της σύμβασης του δικαίου της θάλασσας. Η αρχή της ισοαπόστασης προς την Κυπριακή Δημοκρατία τηρήθηκε απτέστως και από το Ισραήλ και από την Λίβανο και δεν αμφισβητήθη. Η μόνη διαφορά εκεί που υπήρξε, η μόνη διαφορά, ήταν ο προσδιορισμός του τριεθνούς σημείου. Ο κύριος Μάζης, ο οποίος είναι γνώστης και αρχαιτών γεωμετρικών και γεωμετρικών στοιχείων, όταν ανοίγει σε ισοαποστάσεις τα παρακείμενα σύνορα, όχι τα απέναντι, τα αντικείμενα, τα παρακείμενα που είναι η ακτή του Ισραήλ με την ακτή του Λιβάνου, είναι πολύ μικρές οι βάσεις για να βγει σε ισοαποστάσεις των 50-55 ναυτικών μιλίων και η δυνατότητα λάθους είναι μεγάλη. Αλλά εκεί θα γίνει ένας συμβιβασμός σε ό,τι αφορά βορείως και νοτίως του σημείου. Και ελήφθησαν υπόψη από τον Χοκστάιν, ο οποίος ήταν και διπλωμάτης και κάτω από το βάρος του απεσταλμένου του Biden, διότι είναι διπλωμάτης, δεν είναι τεχνοκράτης, έδωσε μια τέλος πάντων διπλωματική διευθέτηση έτσι που το Κάρις και το Χανάν να ρυθμίσουν με κάποιον τρόπο και συμφέροντα, στενότερα οικονομικά συμφέροντα των δύο χωρών και προσδιορίσε το σημείο. Καμία όμως σχέση. Ούτε με το τι εννοούσε ο Φιτάν σε σχέση με τη διαχείριση και τον καταμερισμό των δικαιωμάτων οι θρογνάφρακες της Νοτίου Κύπρου, με συγχωρείτε για τη φράση, διότι κατήντεσε να είναι κακή φράση Νότιος Κύπρος, διότι εκείνα έχουμε διαχωρίσει και εκείνα έχουμε αδειοδοτήσει, για να μπορέσει να βάλει δέσμευση πάνω σε αυτά, γιατί με την τακτική και την πολιτική των δύο κρατών και, και τη δημιουργία κατά τον ίδιο ισχυρού συνόρου μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και κατεχομένων, διαβλέπει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να βάλει χέρι και είστε νότιες θάλασσες της Κύπρου και θέλει να δεσμεύσει. Όπως εννοεί ακόμη και την εγγύηση ότι θα διατηρήσει. Η Τουρκία έχει σαν στόχο και σκοπό να επιβληθεί σαν ηγέτιδα δύναμη εκεί που η Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή κατέλθει οικονομικά και μπορώ να πω και γεωπολιτικά στο κατώτατο της επίπεδο και τα προβλήματα που έχει η Ρωσία με το Ουκρανικό διαβλέπει ότι θα αξιοποιήσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα να εμφανιστεί σαν ηγέτιδα δύναμη και δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται στη Γάζα και διαβλέπω ότι δυνατόν να γίνουν και άλλα και αλλού και να έχουν ευρύτερα σύραξη και να μπορέσει η Τουρκία να επιβληθεί κάτω από τον χαρακτήρα του διαμεσολαβητή, δίθεν, αλλά την ίδια ώρα να προσθέτει πόντους στους απότερους της στόχους που είναι να καταστεί κατά την ίδια ηγέτιδα δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Εγγύς Ανατολή. Αυτά για την ώρα, αλλά είμαι έτοιμος να πω και σε λεπτομέρειες άλλες, εάν χρειαστεί. Κύριε Ζήνωνος, υπάρχουν και άλλοι παίκτες στην περιοχή. Δηλαδή, βλέπουμε λίγο γραμμικά το θέμα με την Τουρκία, ότι σχεδιάζει ορισμένοι δρόντες με τους οποίους έχει σχέσεις και οι οποίοι εξαρτώνται από την Τουρκία δρούν, όπως η Χαμάς στην προκειμένη περίπτωση. Άλλοι αποδίδουν την δραστηριότητα της Χαμάς κυρίως στο Ιράν και λιγότερο στην Τουρκία. Αλλά θα αφήσουν, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία να κάνει αυτό το παιχνίδι που περιγράφουμε και δεν θα αντιδράσουν. Δηλαδή, τόσο σε παρακμή έχουν περιπέσει που θα αφήσουν έναν τόσο ζωτικό χώρο όσο είναι η Ανατολική Μεσόγειος στο να κάνει παιχνίδι η Τουρκία.
Και δεύτερον, λέμε μέχρι τώρα ότι το Ισραήλ έχει μια δραστηριότητα και επηρεάζει πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως ένα βαθμό, σε αυτά που το αφορούν, καθορίζει και την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Δεν θα αντιδράσει τώρα. Είναι δυνατόν, δηλαδή, τόσο πάνω είναι διπλωματικά, στρατιωτικά, γεωπολιτικά η Τουρκία που θα μπορέσει αυτή να καθορίσει, δεν θα αντιδράσει κατά της Τουρκίας στο Ισραήλ? Βέβαια, μερικοί λένε ότι μέσα σε αυτή τη συνάντηση υπάρχουν και άλλες τώρα, τις οποίες ο κύριος Μάζης, από ό,τι κατάλαβα από μια συνομιλία που είχαμε, τις θεωρεί συνωμοσιολογικές απόψεις. Θα τις δούμε στην πορεία. Αλλά υπήρξε και μια συνάντηση Νατανιάχου Ερντογάν στην Νέα Υόρκη. Καμιά σχέση δεν είχε, δεν υπόθηκε τίποτα για τις εξελίξεις που θεωρούνται άμεσες. Το χρονικό διάστημα από τη συνάντηση μέχρι σήμερα είναι μέσα στην λογική του άμεσου. Τι λέτε? Κοιτάξτε, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Φτυχίδη. Σίγουρα οι Αμερικάνοι, παρόλε τις προκλήσεις της Τουρκίας και με τους S-400 και με τις συμμαχίες, αντιπόγραφες συμμαχίες με τη Ρωσία και με τις πολιτικές της ό,τι αφορά την άρνηση να εφαρμόσει κάποια μέτρα εναντίον της Ρωσίας, τα βλέπει η Αμερική και διατηρεί μία, τέλος πάντων, ανοχή, και γιατί δεν θέλει απρόκλητα να την ρίξει στις αγκαλιές της Ρωσίας, γιατί βλέπει ότι η Ρωσία ακόμη με το στοιχείο της επαφοδερίζουσας αυτής της δαφάνουσας τακτικής της Τουρκίας, η Αμερική βλέπει ότι δεν εξυπηρετείται η Ρωσία στο μέγιστο. Όμως, εάν πράγματι με αυτές τις προκλήσεις που εκολάπτονται τώρα και με την Χαμάς, και δυνατόν ελέγχθη εκεί από τον κύριο Πρέσβη να παρασύρει και τη Δυτική Όχθη και την Χισπολάχ και άλλες οργανώσεις παλαιστινιακές σε μια γενική σύραξη, τότε η Αμερική θα πρέπει να τοποθετηθεί καθαρά και να αναγνωρίσει και να καταγράψει τις συμμαχίες της, τις καθαρές συμμαχίες της που είναι το Ισραήλ, τώρα η Κύπρος και η Ελλάδα και ευρύτερα και άλλες αραβικές χώρες με τις οποίες έχει γεωπολιτικές και γεωοικονομικές σχέσεις, να οργανώσει τις συμμαχίες της και να μπορέσει όχι μόνο να προλάβει γεγονότα, αλλά και να τα εξουδετερώσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια πρόκληση αυτή, την οποία πρέπει η συγκυρία, εγώ θα λέγα ο Θεός, θα πρέπει να το τοποθετήσει και να το αξιοποιήσει υπέρ των συμφερόντων τουλάχιστον των δημοκρατικών χωρών της Ευρώπης, περιλαμβανομένης και της Ελλάδος ασφαλώς και της Κύπρου. Κύριε Φτυχίδη. Να καλημερίσω κι εγώ. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι σε ένα πάνελ στο οποίο συμμετέχει και ο κύριος Χρήστος Ζήνωνας, αλλά και ο καθηγητής. Ο κύριος Γιάννης Μάζας. Είχαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Εγώ θα ξεκινήσω λιγάκι μιλώντας για την Τουρκία. Η Τουρκία, λοιπόν, έχω πει πολλές φορές, αυτή είναι η άποψή μου, δεν έχει αλλάξει. Με τις υπάρχουσες συνθήκες, είναι αναγκασμένη να πατάει με το ένα πόδι σε μία βάρκα και με το άλλο πόδι σε μία άλλη βάρκα. Είναι αναγκασμένη και να υποχρεωθεί και υποχρεώνεται να κρατήσει τις όποιες σχέσεις και το παράθυρο προς τη Ρωσία, χωρίς όμως να απομακρύνεται στιγμή από τη Δύση, όπου κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, δεν έχει άλλες δυνατότητες, και βλέπουμε ότι ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο, με μικρά αλλά σταθερά βήματα, έχει ωφέλη, που έχει ωφέλη. Είδαμε ότι η εβδομάδα ξεκίνησε με τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Η Τουρκία, λοιπόν, είναι από τους παίκτες της περιοχής, περιφερειακή δύναμη θα πω εγώ, μια μεσαία χώρα, όχι ισχυρή, όχι μεγάλος παίκτης, που όμως έχει περιορισμένα, ίσως και μεγάλο ωφέλη, από το τελείωμα του δεύτερου αρμενικού, από το τέλος του δεύτερου αρμενικού κράτους, του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Προσπαθεί και καταφέρνει, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, να αποκτά πρόσβαση στις μεγάλες πηγές ενέργειας. Το ενεργειακό είναι ένα από τα πρώτα θέματα σήμερα για την Τουρκία, που βρίσκονται στην Κασπία θάλασσα. Και μιλάω και για το Αζερβαϊτζάν, αλλά και απέναντι για το Τουρκμενιστάν, επίσης τουρκογενή χώρα, η οποία είναι τέταρτη στην παραγωγή φυσικού αερίου. Επομένως, η Τουρκία, η θέση της,
σήμερα στη διεθνή κακέρα είναι ούτε λίγο ούτε πολύ επιβεβλημένη από την οικονομική της κατάσταση. Οποιοδήποτε λάθος, οποιοδήποτε παραστράτημα θα οδηγούσε στην απόλυτη κατάρρευση. Προσπαθεί λοιπόν να κρατήσει μια στάση μετριοπαθή, προβάλλοντας και έναν ψεύτικο ρόλο φιλιρινιστή διαμεσολαβητή στις όποιες διαμάχες υπάρχουν στην περιοχή. Τόσο στην Ουκρανία, το είδαμε αυτό, όσο όπου βλέπουμε το εξής παράλογο, να επιτρέπει ουσιαστικά την επιβίωση, την οικονομική επιβίωση της Ρωσίας μέσα από το έδαφος της, ενώ απ' την άλλη να πουλάει όπλα στην Ουκρανία, όσο τώρα και θα το δούμε και στη Μέση Ανατολή, όπου αμέσως προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει για την ειρήνη ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς. Να έρθω στο κύριο ζήτημα αυτής της εβδομάδας, που πιστεύω ότι ήταν πραγματικά αυτό που συνέβη στη Γάζα. Έχω την τύχη να έχω επισκεφθεί και να έχω μείνει στη Γάζα και να ζήσω από κοντά το τι σημαίνει η ζωή στη λωρίδα της Γάζας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βλέπουμε πέρα από το αποτέλεσμα, πέρα από το τι συμβαίνει και το αίτιο που το δημιουργεί. Και έτσι λοιπόν χθες εγώ είπα ότι καταδικάζω απόλυτα την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ, είμαι με το Ισραήλ, αλλά καταδικάζω και τις πολιτικές που έχει ασκήσει το Ισραήλ μέχρι σήμερα στη Γάζα. Η οποία, να θυμίσω, για πολλά χρόνια είναι μια κατεχόμενη από το Ισραήλ περιοχή. Είναι κάτι που το έχουμε παραβλέψει όλοι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι αποφάσεις έχει λάβει ο ΙΕ, αυτός ο έρμος ο ΙΕ, τι έχει γίνει εκεί πέρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα. Γιατί συνέβη αυτό? Η δικιά μου άποψη λοιπόν είναι ότι η Χαμάς προσπαθεί με κάθε μέσο να διακόψει τη διαδικασία προσέγγισης Σαουδικής Αραβίας Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας Ιράν. Και παράλληλα προσπαθεί να επενθυμίσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την παρουσία της. Μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνδιαλέγονται μόνο με την PLO, με την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, και η Χαμάς, που είναι τα κάτω ψέματα η πραγματική δύναμη αυτή τη στιγμή στον Παλαιστινιακό χώρο, προσπαθεί να θυμίσει ότι βρίσκεται στο παιχνίδι και θα πρέπει να συνδιαλλαγούν οι ΗΠΑ και με αυτούς. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου έπρεπε με κάποιο τρόπο να δείξει αυτήν ακριβώς την αντίδραση. Το ότι εμπλέκονται δυνάμεις άλλες εκτός περιοχής είναι σαφέστατο. Η Χαμάς είναι μια οργάνωση η οποία επηρεάζεται από άλλες δυνάμεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν εμπλοκές και μεγάλων δυνάμεων και αυτό φάνηκε από την αντίδραση, πως φάνηκε στο γεγονός. Υπήρχε το μπλοκ που καταδίκασε άμεσα τις ενέργειες της Χαμάς, υπήρχε ένα μπλοκ που ούτε λίγο ούτε πολύ τη στήριξε, όπως είναι το Ιράν, και υπήρχαν βέβαια και μια ομάδα χωρών, Ρωσία, Τουρκία, που κράτησαν μια διαλλακτική στάση, διασφαλίζοντας ουσιαστικά και τις θέσεις τους στην περιοχή. Ζούμε μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Φυσικά οδηγούμαστε σε μια τεράστια αιματοχυσία. Η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ μέσα στη λωρίδα της Γάζας, που για όσους δεν το ξέρουν να το υπενθυμίσω ότι είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της γης, σημαίνει τεράστιες ανθρωποθυσίες. Είναι τραγικές οι εικόνες αυτές που είδαμε χθες, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίζουμε να σκεπτόμαστε συνολικά τι είναι αυτό που δημιουργεί τον Ισλαμικό φονταμεταλισμό, τι είναι αυτό που τροφοδοτεί την αδιαλαξία, ποιοι επιβάλλουν αυτά να συμβαίνουν και γιατί, και φυσικά είναι αυτό που είπε και ο κύριος Πρέσβης, ότι δεν μπορώ καν να αναφερθώ στον τομέα της ανθρώπινης ζωής, τεράστιες οι απώλειες. Θα επαναλάβω αυτό που λέει ο κύριος Σαββίδης. Δεν είναι όλοι οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες. Είναι λάθος να συγχαίουμε και να λέμε, γιατί είδα κάποιες αναρτήσεις από κάποιους φίλους χθες, σβήστε τους, καθαρίστε τους, σκοτώστε τους κτλ. Δεν είναι όλοι οι Παλαιστίνοι.
Απλά ένας άνθρωπος που ζει στη Γάζα, υπό τις συνθήκες που ζει, είναι μια εύκολη τροφή για την Ισλαμική Τζιχάντ, είναι μια εύκολη τροφή για τη Χαμάς, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί πολύ πιο εύκολα να προσχωρήσει στο κίνημα του φονταμενταλισμού. Θα δούμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο ίδιος ο Νετανιάχου μιλάει για ένα μακροχρόνιο πόλεμο, μεγάλης διαρκείας τουλάχιστον. Βλέπουμε ήδη ότι οι κάτοικοι της Γάζας, η μεγάλη πλειοψηφία είναι οικογενειάρχες, πεινασμένοι άνθρωποι, γιατί να θυμίσω το Ισραήλ κατά περιόδους κλείνει εντελώς τη Γάζα, πεινάνε οι άνθρωποι, δεν έχουν νερό, δεν έχουν φαγητό, εγκαταλείπουν πλέον τη Γάζα και μένει φυσικά η Χαμάς να την υπερασπιστεί. Θα δούμε λοιπόν άλλη μια εκατόμπη νεκρών, που αν δεν υπάρξει εξέλιξη στα βόρεια σύνορα, αν δεν υπάρξει εμπλοκή της Ιρανικής Χεζμπολάχ, αν δεν υπάρξουν αντιδράσεις από άλλα αραβικά κράτη, τότε θα δούμε μια τελείωτη αιματοχυσία και ένα τέλος για το Παλαιστινιακό, τουλάχιστον στη λωρίδα της Γάζας. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι τόσο οι αραβικές χώρες δεν θα εμπλακούν σε αυτή τη διαμάχη, θα κρατήσουν μια ουδέτερη στάση που φυσικά θα τροφοδοτήσει το Ισραήλ και έτσι θα δώσουν ίσως τη δυνατότητα στη συνέχιση ενός διαλόγου, διαλόγου που να θυμίσω εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή πάρα πολύ κόσμο. Είδαμε στη G20 ότι τη συμφωνία για το νέο εμπορικό δρόμο της Ινδίας μέσω Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας. Είδαμε τις προσεγγίσεις της ίδιας Σαουδικής Αραβίας με προτροπή της Κίνας, παρακαλώ, και την προσέγγιση Σαουδικής Αραβίας Ιράν. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ανατροπή αυτού του κλίματος. Ήταν ένα τεράστιο λάθος της Χαμάς, το οποίο δυστυχώς θα το πληρώσει, θα το πληρώσαν οι πάρα πολλοί άμαχοι Ισραηλινοί χθες, τραγικά αυτά που είδαμε, αλλά θα το πληρώσει και ο Παλαιστινιακός λαός, οι φτωχοδιάβολοι που μένουν στη Γάζα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Κύριε Μάζη, καλησπέρα. Εσείς τώρα γνωρίζετε πολύ καλά την περιοχή. Έχετε μιλήσει για το Ισραήλ διαφορετικά από την κυρίαρχη άποψη που επικρατούσε στην Ελλάδα σε καιρούς που ήταν ακατανόητη η παρέμβασή σας και δεχτήκατε και σχετικές επιθέσεις. Άρα έχετε μια εικόνα καλή, σας ακούμε και ενδεχομένως σε μερικά από αυτά που θα πείτε να χρειαστεί να κάνουμε για έναν διάλογο, γιατί και εμείς έχουμε μια οπτική που μπορεί να είναι και σας ακούμε προσεκτικά. Δέχτηκα και απειλές, δεν δέχτηκα μόνο επιθέσεις. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν τα έλεγα αυτά για το Ισραήλ, δεν ήταν της μόδας το Ισραήλ. Κατηγορήθηκα για πολλές ιδιότητες τις οποίες είχα, πιθανόν κατά αυτούς που με κατηγορούσαν και οι οποίες ήταν απλά στη σφαίρα της φαντασίας τους. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα μας αρέσει να ζούμε με ετικέτες. Νομίζουμε ότι η προσπάθεια ετικετοποιήσεως αναιρεί την χρεια επιχειρημάτων. Δεν πειράζει όμως. Σημασία έχει ότι λέω πάντα την άποψή μου, όπως την είπα και με τον πόλεμο και την εισβολή της τη ρωσική στην Ουκρανία, έτσι την έλεγα πολύ πιο πριν γίνει της μόδας και για την υπόθεση του Ισραήλ. Θα προτείνω λοιπόν στους ακροατές μας, όπως και στο φίλο μου το Θράσο, να διαβάσουν το βιβλίο του Άλαν Ντέρσοβιτς, του νομικού του Χάρβαρτ, του καθηγητού του Χάρβαρτ, ενός από τους πλέον διακεκριμένους νομικούς στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του συνταγματικού και διεθνούς δικαίου. Το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί ελεύθερο στο διαδίκτυο, «The Case for Israel». Εκεί ο κύριος Ντέρσοβιτς αναλύει όλα τα επιχειρήματα εναντίον του Ισραήλ, τα οποία λεπτομερώς καταθέτει, είναι ένα μεγάλο βιβλίο, το οποίο μεταφράστηκε και στα ελληνικά
από τις εκδόσεις Λοιμών, από τον Ομιλούντα και από την επιστημονική του ομάδα. Πολύ σκληρή δουλειά, με την άδεια του κυρίου Ντέρσοβιτς, ο οποίος μάλιστα δεν ζήτησε ούτε δικαιώματα. Πώς λέγεται στα ελληνικά το βιβλίο? Η νομική υπόθεση υπέρ του Ισραήλ. Εκδόσεις Λοιμών, μετάφραση από Γιάννη Μάζη και την επιστημονική του ομάδα, συγγραφέας Άλαν Ντέρσοβιτς, ξαναλέω, εκδόσεις Λοιμών. Η υπόθεση υπέρ του Ισραήλ. Ο νομικός λοιπόν αυτός τι κάνει? Παίρνει μία-μία τις κατηγορίες κατά του Ισραήλ, τις καταθέτει, βάζει και τις πηγές, ποιοι τις είπαν, πότε τις είπαν, κανονικά, και σε κάθε ομάδα κατηγοριών, γιατί τις ομαδοποιεί, δίνει τις νομικές απαντήσεις. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα μπορούσα να πω στο φίλο μου το Θράσο, είναι να ξεκινήσουμε από την αρχή, δεν θα μείνω σε αυτό, με το Θράσο μπορούμε να συνεννοούμεθα με λίγες λέξεις, να ξεκινήσουμε από την αρχή και να κοιτάξουμε τη Συμφωνία Διαμερισμού της Παλαιστίνης. Η Συμφωνία Διαμερισμού της Παλαιστίνης έγινε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δεν έγινε από κάποια Ισραηλινή ή Αμερικανική Επιτροπή, και την οποία ακριβώς, αυτό είναι το βιβλίο, λοιπόν, και το προτείνω να το διαβάσουμε όλοι. Τονίζω ότι ο κύριος Ντέρσοβιτς είναι υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Το τονίζω. Γιατί η λύση των δύο κρατών, δηλαδή Παλαιστινιακού κράτους και Ισραηλινού κράτους στα εδάφη της Παλαιστίνης, είναι η πλέον αναγνωρισμένη διεθνώς λύση από όλο τον κόσμο και από τους Παλαιστινίους ακόμα. Πλην των εξτρεμιστών, δηλαδή της Χαμάς. Να μην παρουσιάζουμε λοιπόν τη Χαμάς ως δύναμη αντίστασης. Ξαναγυρίζω λοιπόν στη λογική μου. Η λύση των δύο κρατών, ο διαμερισμός της Παλαιστίνης, έγινε δίνοντας το 42% των εδαφών της Παλαιστίνης στους Παλαιστινίους, το 48% στους Ισραηλινούς, αλλά προσέξτε, στο έδαφος αυτό το 6% το παραπάνω είναι πια, είναι η έρημος στα νότια του Ισραήλ, την οποία δεν την ήθελε κανένας. Ουσιαστικά δηλαδή, επειδή ήταν έρημος, δεν είχε τίποτα, σκορπιούς και δίδια είχε μόνο, της διαμερισμού της Παλαιστίνης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έγινε άμεσα δεκτή από τον Ισραήλ. Απερίφθη από τους Παλαιστινίους. Από εκεί και πέρα αρχίζουν όλα. Οι νεότερες προτάσεις των δύο κρατών, πρέπει να ξέρετε, επισκέφθηκα τη Γάζα, επισκέφθηκα τον τάφο του Αραφάτ, επισκέφθηκα δηλαδή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Παλαιστινιακού κινήματος, ο οποίος μας είχε επίσημα αποδεχθεί να συνομιλήσει με τους Ισραηλινούς τότε στον κήπο των Ρόδων, έτσι, και είχε φτάσει πολύ κοντά στο σημείο να ευρεθεί μια λύση, δυστυχώς δεν εξευρέθη, διότι υπερίσχυσαν πάλι οι εξτρεμιστές, αλλά ο εκπρόσωπος τότε της Σαουδικής Αραβίας του είχε πει ότι πρόσεξε, φέρεις την ευθύνη από εδώ και πέρα για ό,τι και αν συμβεί τη στιγμή που δεν δέχεσαι αυτή τη λύση στο Καμπ Ντέιβιντ. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά αυτά και καλό θα είναι να τα έχουμε στο μυαλό μας. Κύριε Μάζη, εάν αυτή τη στιγμή, αν το Ισραήλ δεχότανε πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και κάποιες διευθετήσεις... Μια στιγμή να τελειώσω, Παντελή μου. Ορίστε. Η λύση λοιπόν η οποία προτείνεται από το διαμερισμό της Παλαιστίνης, τι έλεγε? Έλεγε η Ιερουσαλήμ, για να έρθω στο ερώτημά σου, η Ιερουσαλήμ να είναι ανεξάρτητη πόλη. Το ήξερες αυτό? Δεν το ήξερες? Μάθε το. Η Ιερουσαλήμ να είναι ανεξάρτητη πόλη, να έχει δήμαρχο ο οποίος
κύριος να μην είναι ούτε Άραβας, ούτε Ισραηλινός και να εκλέγεται από τους κατοίκους της. Δεν το δέχτηκαν. Λοιπόν, καλό είναι να ξέρουμε τις λεπτομέρειες για να μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα. Δεν θα δώσω διάλεξη για τον Παλαιστινιακό σήμερα. Απλώς μερικά πράγματα για να τα γνωρίζουμε. Πάμε τώρα στη σημερινή υπόθεση. Θα συμφωνήσω απολύτως με τον Θράσο, γιατί είναι και δική μου άποψη, ότι εκείνο το οποίο στοχεύει αυτή η επίθεση της Χαμάς, η οποία μάλιστα επεξετάθη σήμερα και με επιθέσεις της Χεσμολά, που στο Νότιο Λίβανο, στην περιοχή Σίμπα Φάρμς. Τα Σίμπα Φάρμς, γιατί δεν υποχρεούνται οι τηλεθεατές μου να τα ξέρουν, είναι ουσιαστικά 5 στρέμματα. Έδαφος του Λιβάνου, το οποίο κατέχεται από το Ισραήλ. Η συμφωνία της τα έφελεγε για την κατάργηση όλων των πολιτοφυλακών από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν στην περιοχή εκεί κατεχόμενα εδάφη. Το Ισραήλ τότε τι είπε? Πολύ ωραία. Πάρτε την περιοχή του Σίμπα Φάρμς εσείς οι Λιβανέζοι, γιατί είναι στο έδαφός σας. Πάρτε την και προσέξτε, δεν τη θέλουμε εμείς πια. Κρατήστε την. Πάρτε την. Οι Λιβανέζοι τι είπαν τότε περιέργως? Αλλά δεν τη θέλουμε, είναι της Συρίας. Πάνε στη Συρία οι Ισραηλινοί και τους λένε, οι Λιβανέζοι λένε ότι είναι δική σας, πάρτε την. Λένε η Συρία, όχι, είναι του Λιβάνου. Γιατί? Διότι πολύ απλά, εάν έλειπε αυτό το κατεχόμενο από το Ισραήλ έδαφος, έπρεπε για τη ΣΤΑΕΦ να καταργηθούν οι πολιτοφυλακές, άρα να καταργηθεί η Χεσμολά, η οποία βρίσκεται στο Νότιο Λίβανο κανονικά. Αυτά, ούτε αυτά τα ξέρετε. Πάμε παρακάτω. Σήμερα άρχισαν οι Χεσμολά του Λιβάνου να βομβαρδίζουν, γιατί άκουσα τον κύριο πρέσβη να λέει προηγουμένως ότι εύχεται να μην μπει στο παιχνίδι η Χεσμολά. Λοιπόν, κύριε πρέσβη μου, μπήκε. Μπήκε σήμερα. Βομβαρδίζοντας ποιος? Τα Σίμπα Φάρμς. Έλεος. Απαντήθηκαν βέβαια τα πυρά, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι η θριαλίδα για ένα γενικότερο παιχνίδι πίσω από το οποίο βρίσκεται το Ιράν και βεβαίως να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η Χαμάς. Εμείς που είμαστε όλοι δημοκράτες, έτσι, εγνωσμένοι δημοκράτες και έχουμε ευαισθησίες για τη δημοκρατία, πέστε μου κάτι, ξέρει κανένας πότε έγιναν εκλογές στη Γαζά? Κανένας. Να σας πω εγώ, το 2006. Ξανά έγιναν εκλογές από τότε? Απάντησης. Όχι. Ξέρετε τι έγινε το 2006 με 2007? Όλοι οι σοβαροί Παλαιστίνοι, οι εκπρόσωποι του ΟΕΛΠΕ, της Οργάνωσης για το Κίνημα της Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης, του κόμματος του Εθνάρχου Αραφάτ, εσφαγιάστησαν από τη Χαμάς και μάλιστα με φρικτό τρόπο. Εσύροντο από πίσω από τζιπ και διεμελίζοντο. Οι οικογένειές τους εσφαγιάζοντο μέσα στη Γάζα. Στη Δυτική Όχθη γιατί δεν συμβαίνει τίποτα? Γιατί πολύ απλά εκεί υπάρχει υπεύθυνη Παλαιστινιακή ηγεσία η οποία σέβεται τις συμφωνίες. Πάμε παρακάτω. Τι είναι άλλο η Χαμάς ιδεολογικά? Η Χαμάς ιδεολογικά είναι θυγατρική επίσημη της Αλ-Ιχουάν Αλ-Μουσλιμούν, της αδελφότητος δηλαδή των μουσουλμάνων, αυτού που ξέρουμε σαν μουσουλμανική αδελφότητα. Πώς χαιρετάει ο Ερντογάν? Έτσι. Τι είναι αυτό? Η Ραμπιά. Τι σημαίνει η Ραμπιά? Μεταξύ άλλων, ο τέταρτος Αιγύπτιος πρόεδρος. Ποιος ήταν ο τέταρτος Αιγύπτιος πρόεδρος? Ο Μόρση. Ποιος ήταν ο Μόρση? Ο τρίτος στην ιεραρχία των αδερφών μουσουλμάνων. Μπράβο. Και ο Ερντογάν πώς χαιρετάει? Με το χαιρετισμό των αδερφών μουσουλμάνων. Τι είπαμε είναι η Χαμάς? Θυγατρική των αδερφών μουσουλμάνων. Ποιος φιλοξενεί τη Χαμάς αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη? Ο κύριος Ερντογάν. Όλους τους ηγέτες.
Ποιος βγάζει πλαστές τουρκικές ταυτότητες στη Χαμάς για να μπορεί να κυκλοφορούν τα στελέχη της Χαμάς σε όλο τον κόσμο? Ε, ο Ερντογάν. Άρα ο Ερντογάν και η Τουρκία και οι μυστικές τους υπηρεσίες θα ήταν αδιανόητο. Θα ήταν αδιανόητο να μην γνωρίζανε αυτές τις εξελίξεις. Έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κύριε Μάζη. Όχι. Όπως και αυτό που λένε για τη Μοσάντ, ότι πιάστηκε στον ύπνο. Άλλο ακόμη Ερντογάν. Και εμείς οι χαζοχαρούμενοι, αν περιφερόμασταν στην περιοχή, θα καταλαβαίναμε ότι με αυτή την κινητικότητα που υπάρχει, κάτι ετοιμάζεται. Ακούστε κάτι. Σε ό,τι αφορά εμάς, κύριε Σαββίδη, το γύρισα στο κύριε τώρα, γιατί είμαστε φίλοι και δεν χρειάζεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά εμάς, Παντελή μου, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το ποια είναι η κατάστασή μας γενικότερα σε ό,τι αφορά την κουλτούρα ασφάλειας. Δεν θα το ξαναπούμε τώρα για να τρώμε το χρόνο τζάμπα. Λοιπόν, άσε μας εμάς. Εμείς δεν είμαστε. Όχι, λέμε για το επιχείρημα που διατυπώνεται ότι πιάστηκε στον ύπνο η Μοσάντ, γιατί έχει μια διάσταση. Βεβαίως, θα φτάσουμε. Εσείς πιστεύετε ότι η Μοσάντ πιάστηκε στον ύπνο και εγώ πιστεύω ότι θα σας θυμίσω τα επεισόδια που δεν έχουν προηγούμενο ξανά στην ιστορία του Ισραήλ. Η αεροπορία του Ισραήλ και τα ανώτατα στελέχη της αεροπορίας του Ισραήλ, ακόμη και των ειδικών υπηρεσιών του Ισραήλ, να φέρνουν αντιρρήσεις στις εντολές της κυβερνήσεως Νετανιάχου. Τα θυμάστε ή μήπως τα ξεχάσατε? Με αυτήν την κυβέρνηση. Με αυτήν την κυβέρνηση πρώτη φορά σημειώθηκε σχίσμα μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών και των IDF, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, και της Ισραηλινής κυβερνήσεως. Σε ειρηνική περίοδο, όταν γίνεται πόλεμος, σε τέτοιες περιπτώσεις αυτές οι αντιθέσεις έρονται. Προσέξτε. Και φαίνεται από την ικανοποίησή τους. Και ήρθησαν, καλέ μου Παντελή. Διότι αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ υπάρχει κυβέρνηση εθνικής ενότητος. Πράγμα το οποίο δεν θα το βλέπε στην Ελλάδα. Αλλά εγώ δεν μιλάω για το μετά την έκρηξη του πολέμου. Μιλάω για το πριν. Μόλις ανέλαβε ο κύριος Νετανιάχου. Διαπιστώσαμε για πρώτη φορά στην αμυντική και διπλωματική ιστορία του Ισραήλ και πολιτική ιστορία του Ισραήλ διένεξη μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και των ειδικών υπηρεσιών και της κυβερνήσεως του Ισραήλ. Μάλιστα. Αυτά κύριε, να μην ξεχνάμε. Κύριε Μάζη, στα τρία ερωτήματα πριν ολοκληρώσετε την παρέμβασή σας. Πρώτον, γιατί συνέβη αυτό που συνέβη. Δεύτερον, πώς βλέπετε να αντιδρά το Ισραήλ. Και τρίτον, επιπτώσεις επί της Ελλάδας. Στο επόμενο δεκάλεπτο, πριν ολοκληρωθεί η πρώτη μας ώρα. Το Ισραήλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή, κύριε αγαπητέ Παντελή, σε μια πολύ πολύ δυσχερή θέση. Και γιατί? Γιατί το χτύπημα το οποίο δέχτηκε, πέραν της απανθρωπιάς των δολοφόνων τρομοκρατών της Χαμάς, και προσέξτε, δεν το λέω εγώ, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση αναγνωρίζουν νομικά ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δεν μιλάω για τον ΟΕΛΠΕ, ούτε για την Οργάνωση Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης. Αυτή είναι η νόμιμη διοίκηση των Παλαιστινίων και είναι σοβαροί άνθρωποι. Μιλάω για τη Χαμάς και την κινούμενη από το Ιράν Χεσμπολά, η οποία επίσης είναι τρομοκρατική οργάνωση. Προχωρούμε. Μήπως διαπιστώσαμε ότι η Χεσμπολά, μια σιητική οργάνωση, και τώρα μπαίνω ακόμη πιο βαθιά στο θέμα, μια σιητική οργάνωση η οποία κινείται από την Τεχεράνη, και η Χαμάς, μια σκληρή σουνιτική οργάνωση, έτσι, πώς συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους στην περιοχή της Γάζας? Κινούνται και οι δύο από το Ιράν. Μπράβο. Και όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από την Τουρκία. Και από την Τουρκία. Η οποία συνεργάζεται με τη Χαμάς και με το Ιράν. Ωραία. Μπράβο. Αυτά είναι. Πολύ ωραία, λοιπόν. Είναι ένας κοινός τόπος στον οποίο καταλήγουμε και θέλουμε να δούμε τώρα. Γιατί μένει και το επόμενο βήμα. Τι πάει να γίνει αυτή τη στιγμή? Πάει η πατρίδα,
η πατρίδα, πώς λέγαμε παλιά η πατρίδα του σοσιαλισμού η Σοβιετική Ένωση, η πατρίδα λοιπόν του σουνιτισμού, που είναι η Σαουδική Αραβία, που είναι η Μέκα, έτσι, η πατρίδα του σουνιτισμού που είναι η Σαουδική Αραβία, αρχίζει συνομιλία σουνιτική, σκληρή σουνιτική, αρχίζει συνομιλίες με το σιητικό Ιράν. Δηλαδή, οι σουνιτικοί, άρα αδελφοί μουσουλμάνοι, Σαουδική Αραβία και το σιητικό Ιράν αρχίζουν να συνομιλούν, άρα Χεσμπολά, αρχίζουν να συνομιλούν. Μα άμα αυτό συμβεί, τότε τι θα γίνει για εκείνους οι οποίοι έχουν φτιάξει το μαγαζάκι τους στη Γάζα? Τι θα γίνει για όλους τους εξτρεμιστές? Αυτό λοιπόν έπρεπε να διακοπεί. Και διακόπη με αυτόν τον αιμοσταγή κατάπτυστο τρόπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και να τη δούμε. Μάλιστα. Έτσι. Δεν μου λέτε, κύριε Μάζη, εσείς πιστεύετε ότι κάποια άλλη ηγεσία της Χαμάς αποφάσισε αυτά που συνέβησαν ή ενημερώθηκε και η ηγεσία που βρίσκεται στην Τουρκία? Όχι, φυσικά και ενημερώθηκαν όλοι. Ναι. Στο πλευρό του δικτύου. Άρα ο αδελφός Ερντογάν, τα γνώριζε. Ο αδελφός Ερντογάν τα γνώριζε, αλλά ξέρετε ότι ο αδελφός Ερντογάν δεν είναι και ο καλύτερος σύμμαχος της Δύσεως, ούτε και ο καλύτερος σύμμαχος του Ισραήλ. Να τα γνώριζε, τα υπόλοιπα... Ναι, ούτε ναι. Και ο καλύτερος σύμμαχος του Ισραήλ, λέγω. Διότι μέχρι σήμερα... Θα τα ανεχθεί αυτά το Ισραήλ, θα ανεχθεί δηλαδή τόσο αδύναμο έχει καταστεί και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε θα ανεχθούν αυτή την κίνηση του Ερντογάν σε βάρος τους. Εδώ έχουμε, αγαπητέ μου, ξέρεις ότι η παρακμή είναι μια υπόθεση η οποία δεν παρατηρείται μόνο σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, όπως είναι η δική μας, η Ελλάδα δηλαδή, παρατηρείται και αλλού. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπετε σε τι παρακμιακή κατάσταση βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το βλέπετε. Άρα είναι αδύναμες. Δεν βλέπετε σε τι παρακμιακή κατάσταση βρίσκεται η ίδια η εσωτερική πολιτική του Ισραήλ, έχοντας τις μυστικές υπηρεσίες και το στρατό εναντίον του Πρωθυπουργού. Άρα όλοι είναι σε παρακμή, η Δύση και εκείνος που είναι... Σαφέστατα και είναι. Είναι ο Ερντογάν, η Τουρκία και το Ιράν. Σαφέστατα και είναι, κύριε Σαββίδη, και πρέπει να τα πούμε. Και πρέπει να τα πούμε επιτέλους. Γιατί όταν τα λέμε μας κολλάνε ετικέτες. Αυτή είναι η κατάσταση της παρακμής και αυτή είναι η εκδήλωση της παρακμής. Δεν θέλουμε να το δούμε γιατί τρέφουμε μια αλαζονική αντίληψη. Άρα αυτό το δίδυμο Τουρκία-Ιράν θα έχει το πάνω χέρι στις εξελίξεις, από ό,τι λέτε. Προσπαθεί να το έχει. Δεν λέω, όχι, μη μου βάζετε λόγια στο στόμα, είμαστε πόντιοι και οι δύο και καταλαβαινόμαστε. Δεν είπα κάτι τέτοιο, είπα ότι υπάρχουν δυναμικές τις οποίες η Τουρκία κολακεύει και τις οποίες κάποιοι ανόητοι στο Deep State του State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είναι democratic κλασικά, έτσι, κλασικά, τις κολακεύουν επίσης. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Πρέσβης, και συμφωνώ απολύτως, και το τόνισε και ο φίλος μου ο Χρήστος ο Ζήνωνος, ακόμα σκέπτονται ότι η Τουρκία μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο απέναντι στη Ρωσία. Και την ίδια στιγμή έχουν ξεπεράσει το όριο, οι Αμερικανοί μιλάω, του χρέους τους στα 34-3. Και ετοιμάζονται, σύμφωνα με όλους τους οικονομολόγους τους διεθνείς, ετοιμάζεται η Δύση για ένα νέο κράχ. Αυτά δεν είναι φαινόμενα παρακμής της Δύσης? Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εκείνο που αναζητούμε είναι εάν με την παρακμή που έχει θα μπορέσει να αντιδράσει ώστε να επιφέρει μια ισορροπία για τα συμφέροντά της. Λοιπόν, ή το θέμα λοιπόν είναι χαμένο. Απάντηση. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν έχω απάντηση. Η απάντησή μου είναι η εξής. Στην παρακμή μερικά χαστούκια αυτού του είδους αποτελούν την καλύτερη θεραπεία. Γιατί τι κάνουν? Αφυπνίζουν τις υγιείς δυνάμεις οι οποίες δεν μπορούν να εκφραστούν μέχρι τη στιγμή αυτή να εκφραστούν. Και αυτές οι δυνάμεις θα εκφραστούν. Στο Ισραήλ είδατε
θα το βλέπατε αυτό στην Ελλάδα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αμέσως την επομένη μέρα έγινε η οικουμενική κυβέρνηση. Την επομένη. Θα το βλέπατε αυτό στην Ελλάδα. Πολύ αμφιβάλλω. Γιατί? Γιατί το Ισραήλ έχει κουλτούρα ασφάλειας και το Ισραήλ δεν ντρέπεται να υπερασπίζει το έθνος του. Στην Ελλάδα, στην οικονομική κρίση, όσοι είχαν χρήματα τα βγάλανε στο εξωτερικό. Μπράβο. Λοιπόν, δεν θέλω να σας τρώω άλλο χρόνο. Άμα ωραία. Έχετε κι άλλα να με ρωτήσετε, εγώ εδώ είμαι. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα περάσουμε σε παρεμβάσεις και σε ερωτήσεις του πάνελ προς τον προσκεκλημένο που είναι ο κύριος Μάλης, αλλά θα εστιάσουμε παρακαλώ και σε ερωτήσεις και στον παρακαλώ στο να κύριο μιλήσουμε κύριο. Λίγο και για Κύπρο, ε. Ναι, ναι, τώρα το δεύτερο μέρος για την Κύπρο. Λίγο και για Κύπρο για να συνεχίσουμε. Το δεύτερο μέρος είναι για την Κύπρο. Να την Κύπρο ναι. Και θα ξεκινήσουμε, ας δώσω το... Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πάλι με την σειρά που αρχίσαμε, με τον κύριο Κανέλο. Κύριε Κανέλο, και ερωτήσεις τώρα και προς τον κύριο Μάζη και προς τον κύριο Ζήνωνος για τα Κυπριακά. Να εστιάσουμε λίγο και στο Κυπριακό, διότι το Κυπριακό αυτή τη στιγμή είναι σε μια κρίσιμη φάση. Εγώ δεν έχω πιστεί ότι η λύση που προωθεί η ηγεσία της Κύπρου, κύριε Ζήνωνος, ή η κοινοτική της Ζωνική Ομοσπονδία είναι μια λύση. Είναι ένα πρόβλημα, θα είναι ένα διαρκές πρόβλημα. Ίσως το κάνει επειδή δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο και διατηρεί απλώς τις συνομιλίες για να τις διατηρεί. Αλλά μια λύση τέτοιας μορφής ουσιαστικά είναι προς όφελος της Τουρκίας. Δηλαδή, από τη μια κερδίζει με ένα ανεξάρτητο κράτος που θα έχει μέσα στο πλαίσιο αυτής ουσιαστικά ανεξάρτητο της ζωνικής δικοινοτικής και από την άλλη έχει επιρροή μέσω αυτής της σχέσης, της αδύναμης σχέσης, σε όλο το νησί. Αλλά μας ενδιαφέρει επίσης και το ζήτημα της ΑΟΣ αυτή τη στιγμή, σε αυτό που πρότεινε ο Φιντάν, εάν είναι έτσι όπως τα λέτε, είναι απορριπταία πρόταση. Αλλά υπάρχει αντιπρόταση ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ανακηρυχθεί ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Πιστεύετε εσείς ότι από άποψη διεθνούς δικαίου και από άποψη δυναμικής ισορροπίας, γεωπολιτικής δυναμικής ισορροπίας, είναι εφικτό? Κύριε Πρέσβη, ας κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση στον κύριο Ζήνωνος και έχετε μετά το λόγο. Μία από τις δυσκολότερες ερωτήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια. Ποιες είναι οι επιλογές μπροστά για την επίδυση ή περισσότερο για την επιβίωση. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως διαφαίνουν τα πράγματα, είναι θέματα επιβίωσης για την Κυπριακή Δημοκρατία και σίγουρα η Διζωνική Διπλωματική Ομοσπονδία δεν ήταν μια επιλογή της Κύπρου, ούτε και του Κυπριακού λαού. Εγώ είμαι πάντοτε υπέρ της θεωρίας και νομίζω οι καθηγητές και οι ακαδημαϊκοί αναλυτές θα μπορούν καλύτερα να το διαπιστώσουν. Τα δημοψηφίσματα έχουν πιο πολύ πολύ καθαρές ερωτήσεις στην ευρύτερη εκλογική βάση. Δεν μπορεί, ας πούμε, μία οικοκυρά από ένα χωριό να αποφασίζει εάν το σχέδιο ανά των 15.000 σελίδων μαζί με τα νομοθετήματα είναι η ιδανική λύση για το Κυπριακό, το ίδιο που αποφασίζει ο πρόεδρος Κληρίδης τότε ή κάποια άλλη πολιτική αρχηγή. Τα δημοψηφίσματα για μένα είναι μια καθαρή, πολύ καθαρή, ένα καθαρό δίλημα μπροστά στον κάθε άνθρωπο εκεί, τον πολίτη. Βασιλευμένη δημοκρατία ή κοινοβουλευτική δημοκρατία. Προεδρικό σύστημα, ενιαίο κράτος η Κύπρος, Διζωνική Διπλωματική Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία, Ένωση, Διπλή Ένωση. Δηλαδή, μπορεί να μην ήταν καθαρά τόσο καθαρά τα ερωτήματα, γιατί θα ήταν και πολύ δύσκολο ψυχολογικά να θέσεις τέτοιες επαναστατικές, τέλος πάντων, ερωτήσεις. Αλλά δεν μπορούσε εκείνο, το μόνο που βρίσκω εγώ στο μακαριστό Τάσο Παπαδόπουλο λάθος, είναι γιατί έθεσε εκείνο το δημοψήφισμα μπροστά στο κάθε ένα πολίτη ξεχωριστά και έδωσε την ευκαιρία και στους Τούρκους και αλλού να φαίνεται ότι είμαστε απορριπτικοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εκλογές... Είχε αποφασιστεί στο Μπούργκεστοκ, κύριε ναι, Ζήνωνα. Πολλά μπορεί να αποφασιστούν από την πολιτική διαχείριση. Πολλά αποφασίζονται, αλλά στο λαό πηγαίνεις με καθαρές ερωτήσεις, με καθαρές απαντήσεις. Ναι. Χωρίς να θέλω να πω σε αυτό, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλού και απασχόλησε πάρα πολλούς και κόμματα και πολιτικούς και ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους,
Εγώ λέω ναι, δεν είναι η ιδανική λύση, η διζωνική, η διπλωρακή ομοσπονδία. Γιατί η Τουρκία πίσω από το μυαλό της έχει ένα και μόνο. Την διχοτόμηση και στη συνέχεια την επικράτηση, όχι μόνο επί της Κύπρου, της υπολοίπης, αλλά στην ευρύτερη περιοχή και από μέρα σε μέρα, όπως λέγε ο φίλος μου καθηγητής ο Μάζης, είναι μαρτυριάριδες οι Τούρκοι. Τα αποκαλύπτουν. Δεν είναι κάτι τα οποία βγάζουν έτσι απλά και μόνο να βγάζουν κάτι. Αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους. Εκείνοι που πρέπει να συνετιστούν και να πάρουν τα μέτρα τους, είμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Ναι, εγώ πιστεύω όμως ότι τελευταία φορά στα Ηνωμένα Έθνη η Τουρκία έδειξε ένα θράσος και ένα τραμπουκισμό που πρέπει να ενοχλήσει πρώτα και απ' όλους τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος είναι ένας θεσμός εκεί, τουλάχιστον έστω και με τις αδυναμίες να επιβάλλει πρακτικές λύσεις επί του πεδίου, αλλά είναι η αναφορά στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και πρέπει την Τουρκία να τη βάλει στη θέση της. Αντίθετα, η Τουρκία τον περιφρόνησε, απέφυγε και τη συνάντηση και είπε ενώπιον όλων των λαών των Ηνωμένων Εθνών ότι ο κόσμος δεν είναι τα πέντε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είμαστε και εμείς, οι δυνατοί δήθεν, η Τουρκία, η υποψήφια ηγέτιδα της περιοχής. Δυστυχώς, χωρίς να θέλω να εμπλακώ σε πολιτικές συζητήσεις με το σεβαστό πολιτικό κόσμο της Ελλάδος, υπήρχαν εκεί πολιτικοί και μάλιστα αξιωματούχοι οι οποίοι ανέχθηκαν αυτή τη συμπεριφορά και μάλιστα με πολύ αισιοδοξία έκαναν και συναντήσεις. Και εγώ το είχα την ευκαιρία στις 20 του Ιούλιο όταν με έβγαλε ένας φίλος και πολύ καλός δημοσιογράφος συνάδελφός σας στο Κρήτη, ο Γιώργος ο Σαχίδης, με την ευκαιρία της επετείου και έβγαλα κάποια πράγματα τα οποία υποτά βάρος το συναισθηματικό μου τέλος πάντων εξάρτησε της ημέρας, είπα αρκετά και δεν μπορεί να χαιρετίζεις και να διασκεδάζεις τέλος πάντων την κατάσταση που δημιούργησε η νέα εικόνα δήθεν της Τουρκίας και να λες δημιουργούνται προϋποθέσεις για να αρχίσουν ο διάλογος και να επιλυθούν κάποια ζητήματα, τη στιγμή που την άλλη ημέρα επεσκέφθη το αεροδρόμιο Ερτσάν, όπου είχε κάνει εγγένεια μιας επέκτασης του διάβλου, όπου πιστεύουμε ότι υπάρχουν τάφοι αγνοούμενοι. Και οι αγνοούμενοι αυτοί είναι όχι μόνο Ελληνοκύπροι, που είναι Έλληνες στο κάτω-κάτω, αλλά και Ελλαδίτες, τους οποίους οφείλει το ελληνικό σύστημα, πολιτικό σύστημα, να υπερασπίζεται και να μην ξεχνά. Όπως ο φίλος μου, καθηγητής μου Μάζης, ο οποίος κάποτε Κύπρος πρέπει να τον τιμήσει, είναι ο μόνος ο οποίος κάνει αναφορά στα ψηφίσματα των ΕΕ, τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις εικόνες τις οποίες παρουσιάζει η Τουρκία και δυστυχώς και η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις παραλήψεις της, δεν μπορεί η Ελλάδα χωρίς Κυπριακό, δεν χάνεται η Ελλάδα. Είπα εκείνη την ημέρα ότι είναι το Μαζικέρτ. Το Μαζικέρτ που έγινε 1500 τόσα χρόνια από σήμερα, ήταν η πύλη της καταστροφής του Βυζαντινού Ελληνισμού και φτάσανε εκεί μετά από 1000 χρόνια με το Μαζικέρτ και τα τελευταία 500 χρόνια να εγκαινιάσουν και την Αγία Σοφία και να μιλούν για γαλάζια πατρίδα. Και λέω εγώ ότι άνοιξε μια πόρτα του Μαζικέρτ. Η άλλη ευτυχώς είναι κλειστή ακόμα. Δηλαδή η υπόλοιπη Κύπρος είναι ελεύθερη. Θα πρέπει να κλείσει και εκείνη η πόρτα για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε τον ευρύτερο ελληνισμό. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Κύριε Ζήνωνος, μισό λεπτό. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της θέσης. Ναι. Γιατί μιλάω με συναδέλφους σας στην Κύπρο και δεν είναι και αυτοί υπέρ αυτής της θέσης. Με έχουν πείσει ότι δεν είναι σωστή θέση. Αλλά αυτή τη στιγμή εκείνο που αντιμετωπίζουμε είναι με τη λύση που προωθείται να πάμε σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, πέραν του τι θέλουμε εμείς, ποια είναι η δυναμική των συνομιλιών δηλαδή και των πολιτικών εξελίξεων. Άρα η Τουρκία θα έχει ένα δικό της κράτος και θα ελέγχει το σύνολο. Ενώ εάν υπάρξει, λένε, δεν είμαι εγώ αυτής της άποψης, εάν υπάρξει μια διχοτόμηση, τουλάχιστον τα δύο τρίτα, πόσο είναι ελληνικό έδαφος και ενδεχομένως να υπάρξει και μια συνομοσπονδία με την Ελλάδα. Άρα παρουσία ελληνική στην περιοχή.
αλλά η ιδέα της διχοτόμησης εξοβελίζεται με το που θα διατυπωθεί και μόνο. Λένε αυτοί που την υποστηρίζουν. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε την εξής αντίφαση. Από τη μια διαπιστώνουμε το πρόβλημα πόσο δύσκολο είναι με τη λύση που προωθούμε. Από την άλλη, οποιαδήποτε άλλη λύση που αυτήν την λύση που προωθούμε και καθιστά την Κύπρο ολόκληρη εχμάλωτη της Τουρκίας, την εξοβελίζουμε. Αγαπητέ μου, κύριε Σαββίδη μου, δυστυχώς ακούνται τέτοιες θέσεις και στην Κύπρο. Να λείψει ο Πελάς, 1000 χρόνια, κάποιος καθηγητής Έλληνας, ο οποίος διατέλεσε και υπουργός, δεν ξέρω, μιλά ότι 1000 χρόνια θα λυθεί το Κυπριακό και πρέπει να βρεθεί κάποια λύση η οποία να δώσει ένα τέλος και ίσως να υπονοεί και αυτή τη διχοτόμηση και τη δημιουργία δύο κρατών. Και εγώ λέω αυτή η λύση που είναι φιάλτη για μας, γιατί η Τουρκία δεν είναι εύκολος. Πρώτα απ' όλα η Τουρκία δεν σέβεται τις υπογραφές της και τις συμβάσεις της σε καμία περίπτωση. Για να μην σας πω Λοζάνη και άλλες και συμφίκεν καθίδρυσης και συμφίκεν γύσεως στην Κύπρο. Και η Τουρκία και από τον σκοπό της αν της δώσει αυτή την ευκαιρία να σταθεί και νομικά απέναντι στην Κύπρο, δηλαδή να δημιουργήσει νόμιμο έδαφος στην Κύπρο, δεν αφήνει ποτέ την αναφορά της σε εγκύτρια δύναμη, η οποία εγκύτρια δύναμη δεν είναι εγκύτρια των Τουρκοκυπρίων, είναι εγκύτρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και η οποία η πρώτη που πρέπει να ανησυχεί, γιατί θα κάνουμε μια διζωνική διπλωριακή ομοσπονδία ή αλλαγή του συντάγματος, ηθικά και νομικά, συμβατικά, πρέπει η Τουρκία. Η Τουρκία είναι εγκύτρια αυτής της ενιαίας Κυπριακής Δημοκρατίας. Και λέω εγώ αυτή η υπεκφυγή. Ότι ξέρεις, κάνω μια διχοτόμηση να λείψει και ο Πελάς, γιατί θα μας την πάρουν όλοι. Όχι, αυτή δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση το να πεις εγώ, ξέρεις, θα επιτρέψω σε αυτόν τον τραμπούκο, αυτόν τον παραβάτη κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου και φυσικού δικαίου να μπει στο σπίτι μου και να δώσω τα ένα-δύο υπνοδωμάτια, να χρησιμοποιήσουμε την ίδια τουαλέτα και τι είναι, θα μας την πάρει όλο το σπίτι στο τέλος. Άρα το συμβιβαστώ. Δεν είναι συμβιβασμός. Θα βάλεις νόμιμα στο σπίτι σου, θα του δώσεις ένα σκληρό σύνορο που θα λέγεται, ξέρω εγώ, Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, που στην ουσία θα είναι προτεκτοράτο της Τουρκίας, με εγγύησεις της Τουρκίας, θα της δίνω το δικαίωμα επεμβατικά, και όχι μόνο στην υπόλοιπη Κύπρο, αλλά στην ευρύτερη περιοχή που το λέει προχθές. Λέτε για το Φιντάν προχθές. Ήταν οι πονηράδες και οι κεμπελισμοί, οι διπλωματικές, τέλος πάντων, ατάκες της Τουρκίας οι γνωστές, για να τις ακούσουν, εδώ μπήκαν στα αυτιά Ελλήνων. Πόσο μάλλον στα αυτιά κάποιων Ευρωπαίων ή Αμερικανών ότι είναι έτοιμοι να δεχτούν και παρεμβάσεις και μεσολαβήσεις του Δίκη Άμος Χοχστέιν η περίπτωση, η σκεπτή περίπτωση. Αυτοί θέλουν κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους και της διαχείρισης όλων των υδρογανανθράκων της περιοχής όταν και εφόσον σε περίπτωση μια γενική σύραξη δημιουργήσουν κράτος το οποίο θα αναγνωριστεί από τις τουρκόφωνες ή άλλες χώρες να μην είναι σκληρές και δυνατές οι οριοθετήσεις, έτσι που μας δημιουργούν γεωοικονομικά δικαιώματα και στην Νότια Θάλασσα και στην Νότια Κύπρο. Κύριε Ζήνωνος, αυτή είναι η Τουρκία. Κύριε Ζήνωνος, άρα μας συμφέρει η υπάρχουσα κατάσταση. Αφού μας συμφέρει η υπάρχουσα κατάσταση, τότε ο κύριος Χριστοδουλίδης γιατί τρέχει για να ανακοινήσει πάλι μια ενεργητικότητα γύρω από το Κυπριακό. Έτσι που σας ακούει εσάς και άλλους συναδέλφους σας, εμάς μας συμφέρει η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Κοίταξε να δεις. Όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση τέτοια, όπου απεδείχθη ότι γίνονται δυναμικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και η δυνατή σου σύμμαχη, ο δυνατότερος σου σύμμαχος, η Ελλάδα, έχει τις δικές της, να μην πω αδυναμίες, τις δικές της τακτικές σε ό,τι αφορά στην ευρύτερη γεωδυναμική και γεωοικονομική της επιβίωση. Δεν μπορείς εσύ να τα αφήνεις τα πράγματα στην τύχη τους, τουλάχιστον να αναζητάς μια συνδιαλλαγή, να αναζητάς μια ζωντανή τέλος πάντων συντήρηση της κατάστασης, αλλά την ίδια ώρα εγώ συμφωνώ, το είπατε προηγουμένως, να γίνονται και εξοπλισμοί, να γίνονται συμμαχίες, να γίνονται διπλωματικές ή άλλες τέλος πάντων επαφές, έτσι που η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι εκεί και να δείχνει την παρουσία της. Μάλιστα. Θα δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Μάζη, ο οποίος, με τον οποίο έχουμε συνεννοηθεί σε λίγο να αποχωρήσει, διότι έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση, να πάρει μια θέση πάνω σε αυτά που έχουν ακουστεί. Και μετά, κύριε Πρέσβη, θα έχουμε εμείς το λόγο, το χρόνο εσείς, ο κύριος Ζήνωνος και ο κύριος Ευτυχίδης, να έχουμε το χρόνο να συνομιλήσουμε. Κάτι θέλετε να πείτε, σας ακούμε.
Μία ερώτηση ήθελα να κάνω στον κύριο Μάζη, ναι, πριν αποχωρήσει, ώστε να απαντήσει συνολικά, και εγώ δεν έχω κάποια άλλη παρέμβαση μετά. Όποια λύση δοθεί στον Κυπριακό, και ολοκληρώνω, θα είναι τραβάτε με και ας κλαίω από ποια άποψη, ότι θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται το γεωπολιτικό σύστημα στην περιοχή. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, συναντώνται κάποιοι άξονες στην περιοχή που είναι μάλλον αγγλοσαξονικής επιρροής για τη μεταφορά υδρογονατράκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να δούμε πώς θα μπορούσε, και να μας πει ο αγαπητός κύριος Μάζης, πώς θα μπορούσαμε να δούμε μια καθολική και πρωταγωνιστική συμμετοχή του ελληνισμού, δηλαδή Κύπρου και Ελλάδος. Συσχετίζεται με τον αέριο και τον θαλάσσιο χώρο, συσχετίζεται με την ΑΟΣ, με πιο ακριβώς. Και ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ήθελα κάτι να μας σχολιάσετε πριν φύγετε, εάν αποδειχθεί μια ανάμειξη... Θα κάτσω μέχρι τις 12, μην ανησυχείτε, θα κάτσω μέχρι τις 12. Αν αποδειχθεί μια σχέση της Τουρκίας με όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, αυτό θα επηρεάσει και πώς το Κυπριακό και την ελληνική παρουσία, διότι υπάρχει μια ελληνική παρουσία με τις συνεργασίες που γίνονται στην περιοχή. Ορίστε, κύριε Ευτυχίδη, κάντε και εσείς την ερώτησή σας και να δώσουμε το λόγο. Μια παρέμβαση, εγώ θα επαναλάβω τη σαφή μου θέση, η οποία ταυτίζεται πλήρως. Παρέμβαση την κάνετε μετά, αφού φύγει ο κύριος Μάζης. Μισό λεπτό, ταυτίζεται πλήρως. Αφορά την Κύπρο. Με τον κύριο Ζήμενος και με τον κύριο Ιωάννη Μάζη, θεωρώ ότι η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία είναι ξεπούλημα του Κυπριακού. Η Ελλάδα και η Κύπρος οφείλουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου. Το πρόβλημα της Κύπρου παραμένει, είναι ζήτημα κατοχής κυρίαρχου κράτους, και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Καμία συζήτηση με τον εισβολέα, καμία συζήτηση με τον καταπατητή, καμία συζήτηση με τον παραβάτη κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Απελευθέρωση τι σημαίνει, κύριε Ευτυχίδη? Τι θα πει απελευθέρωση? Δημιουργούμε συνθήκες. Πάλι η ίδια ερώτηση, Παντελή, στις τελευταίες. Ναι, δεν μπόρεσα να την αφομοιώσω. Κάθε θα την απαντήσω κι εγώ, άμα δεν θέλει τώρα. Τι σημαίνει απελευθέρωση? Θα σου απαντήσω ο κύριος Ιωάννης Μάζης. Έχουμε την επικαλείστε συνέχεια. Πείτε μας, τι σημαίνει απελευθέρωση? Τι σημαίνει απελευθέρωση? Σημαίνει απελευθέρωση. Πώς δηλαδή, τι απελευθέρωση σημαίνει? Παίρνω τα όπλα και κάνω πόλεμο. Τι απελευθέρωση? Όχι, όχι, αγαπητέ μου Παντελή. Αυτό που κάνεις βέβαια ως δημοσιογράφος, γιατί θέλεις να πάρεις ακριβείς απαντήσεις και θα τις έχεις. Ακούμε. Άκουτες λοιπόν. Πρώτον, απελευθέρωση σημαίνει πλήρης εξοπλισμός της νήσου με τα πλέον σύγχρονα όπλα, τα οποία θα του επιτρέψουν να μπορέσει να υπερασπίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία βρίσκεται υποκαθεστώς εισβολής και κατοχής 50.000 τουρκικών στρατευμάτων στην Ίσο, παρανόμως, εναντίον όλων των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρώτον, λοιπόν, εξοπλισμοί. Δεύτερον, δημιουργία όλων εκείνων των διεθνών ερισμάτων, όχι με τον χυλώδη και χλιαρό τρόπο που προσπαθούμε να τα κάνουμε σήμερα, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος θα υπογραμμίζει τα εξής στοιχεία. Πρώτον, το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τα ψηφίσματα μάλλον της Γενικής Συνελεύσεως, και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1973 και μετά. Πρώτον αυτό. Έχετε ακούσει, ρητορική ερώτηση, έχετε ακούσει κανέναν, και θα το πω γιατί, προσέξτε, είναι θέμα δικαιοσύνης. Έχετε ακούσει κανέναν πολιτικό Έλληνα πριν μερικά χρόνια του κυρίου Τσίπρα, έτσι, έτυχε να το κάνει? Πρέπει να το πω, γιατί είμαι αντικειμενικός. Να λέει ότι το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Όλοι μιλάνε για διπλωματικά κεκτημένα, για Κραν Μοντανά, για ιστορίες. Λες και η Τουρκία, όπως είπε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Ζήνωνος,
είναι αυτή που θα τηρήσει διπλωματικά κεκτημένα και θα αναγνωρίσει διπλωματικά κεκτημένα. Εδώ στο Grand Montana ο Κοντζιάς τον στρίμωξε και σηκώθηκε και έφυγε ο κύριος Τσαβούσογλου. Σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, όταν θέλει να ακυρώσει τη σύμβαση της Λοζάνης, θα σεβαστεί διπλωματικά κεκτημένα εντός εισαγωγικών από τα οποία απεχώρησε μόλις τα άκουσε? Αυτά είναι αστεία. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι το εισβολή και κατοχή. Δεύτερο, 7 επιπλέον εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος και εγκλήματα πολέμου τα οποία διέπραξε η Τουρκία μέχρι σήμερα επί του σώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ και βάσει των ψηφισμάτων και των αποβάσεων. 7. Να αναφέρω μερικά από τα πιο απλά αγνοούμενοι. Δολοφονίες αμάχων, μαζικοί βιασμοί, σφαγίες, καταστροφή πολιτισμικών μνημείων. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Όλα αυτά τα έχω τεκμηριώσει σε ειδικό κείμενο, το οποίο μπορείτε να κάνετε μια ειδική εκπομπή, να με αφήσετε να μιλήσω μία ώρα και να σας τα παρουσιάσω με άρθρα, παραγράφους και τα λοιπά του Διεθνούς Δικαίου. Ποιος μιλάει? Και ξέρετε, το Διεθνές Δίκαιο έχει ένα κακό. Λέει ότι τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος παραμένουν απαράγραπτα. Δεν παραγράφονται. Κύριε Μάζη, επιτρέψτε μου. Λέω λοιπόν, μια πολιτική που θα ασκούσε η Αθήνα και η Λευκωσία μαζί. Συνεχίζω για το τι σημαίνει απελευθέρωση. Ακριβώς, γιατί μέχρι τώρα δεν κατάλαβα. Μέχρι τώρα εκείνο που κατάλαβα να μας λέτε, δεν κατάλαβες για μας λέτε σαν απελευθέρωση, είπα, είναι πώς θα αμυνθούμε για να μην καταλάβει η Τουρκία και το υπόλοιπο της Κύπρου. Όχι, δεν κατάλαβα. Για απελευθέρωση δεν κατάλαβα τίποτε. Απελευθέρωση σημαίνει πόντιος, κατεχόμενα. Πόντιος. Άκουσε λοιπόν. Άξιο. Ναι. Λοιπόν, λέω, πρώτο είναι ο εξοπλισμός. Γιατί άνευ της ισχύως δεν μπορείς να μιλήσεις για απελευθέρωση. Πρέπει να γίνεις σεβαστός για να μιλήσεις για απελευθέρωση. 1. 2. Μπαίνουμε στα διπλωματικά, τα οποία τι είναι? Είναι αγωγή πίεσης πάνω στην Τουρκία από τη διεθνή κοινότητα, όντας εσύ όμως ισχυρός, ούτως ώστε να μπορέσεις να αναγκάσεις την Τουρκία να πάρει τις 50.000 στρατό που βρίσκεται παράνομα, αυτό είναι απελευθέρωση, και να αναγκάσεις την Τουρκία μέσω της διεθνούς κοινότητας, μέσω των προβλημάτων που εσύ παρουσιάζεις καθημερινά σε όλα τα διεθνή φόρα, εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Ναι. Άμα, προσέξτε τώρα, σου θυμίζω αγαπητέ Παντελή. Και με αυτά θα φύγει η Τουρκία, λέτε τώρα. Εγώ λέω ότι με αυτά θα πιεστεί να φύγει, ναι. Ναι. Κοίταξε, όταν ξεκινάμε να μην ασκήσουμε ένα δικαίωμά μας. Να ασκήσουμε, οποίο... να ασκήσουμε την απελευθέρωση. Δεν το ασκούμε όμως, Παντελή μου. Άσε να το ασκήσουμε πρώτα και μετά ξανακουβεντιάζουμε. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. Δεν θα πεθάνουμε, ελπίζω δηλαδή. Μέχρι τότε. Δεν μου λες, τρίτον, επαναφορά του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδος-Κύπρου. Τι έγινε αυτό? Πού χάθηκε? Ούτε στους χάρτες πλέον. Και κανένας δεν μιλάει. Λοιπόν, αν τα κάνουμε αυτά και τα κάνουμε σωστά, τότε έλα σε 3 χρόνια, σε 2 χρόνια, να μου μιλήσεις για το τι είναι το δόγμα απελευθέρωσης. Τότε θα σου επιτρέψω να με ξαναρωτήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζήλανος. Μια ενίσχυση σε κάτι που λέει ο καθηγητής, γιατί τον βλέπω εκεί να πιέζεται. Όχι, δεν πιέζομαι καθόλου. Όταν λέμε ο εξοπλισμός και η αμυντική, τέλος πάντων, ενίσχυση της Κύπρου και οποιασδήποτε άλλης οργάνωσης, είτε χώρας, είτε κράτους, είτε οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι μόλις πάρουμε την ενίσχυση, τη δεδομένη στιγμή που θα αποφασίσουμε να αρχίσουμε απελευθέρωση. Όχι. Μία Τουρκία που τη βλέπουμε σήμερα να επεκτείνεται και να ξαπλώνεται και να εκτίθεται, πιστεύω εγώ, διότι εκτίθεται και γεωδυναμικά, γεωοικονομικά, και στρατηγικά στα 4 άκρες της ανθρωπότητας, όταν βλέπεις αυτό το αεροπλανοφόρο που λέγεται Κύπρος, εξοπλισμούς και μηχανισμούς και ηλεκτρονικά συστήματα τέτοια που θα τις δημιουργήσουν ανησυχίες,
θα έρθει η ίδια η Τουρκία και θα πρέπει να συμβιβάζεται στη λύση του Κυπριακού και θα έρθει η ίδια η Τουρκία. Μπορεί εγώ να μην είμαι υπέρ του τον τίτλο Διζωνικής Διπεριοχικής Ομοσπονδίας, Διπεριοχικής Ομοσπονδίας, ενιαίο κράτος. Οι τίτλοι δεν έχουν πολύ σημασία. Προπάντοτα συζητάς συμβάσεις και συνθήκες με την Τουρκία. Είναι το περιεχόμενο. Μία από τις βασικότερες έννοιες αυτής της μελλοντικής λύσης είναι η εγκατάλειψη του θέματος των εγγύσεων και της προστασίας αυτής της κυπριακής δημοκρατίας από δυνάμεις τέτοιες, είτε το ΝΑΤΟ λέγεται, είτε Ευρώπη λέγεται, είτε τα Ηνωμένα Έθνη, που να προασπίζονται αυτή τη λύση και να έχει βιωσιμότητα και να υπάρχει μια δημοκρατία και ο ρατσισμός. Διότι είναι γεγονός ότι το Βανάν είχε αρκετά στοιχεία ρατσισμού, για μην πω ότι και η συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ένα ρατσιστικό ανάπηρο καθεστώς. Όμως ενισχύω αυτά που είπε ο καθηγητής Μάζης, οι εξοπλισμοί, οι συμμαχίες και όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι την άλλη ημέρα ή την δεδομένη στιγμή θα πω άντε αέρα και πάμε για απελευθέρωση. Θα σκεφτεί διπλά και τριπλά η Τουρκία όταν βλέπει αυτή την Κύπρο να ενισχύεται και να είναι μια ανοιχτή, τέλος πάντων, ένα ανοιχτό φυλάκιο στα νότα της. Και δεν θα κάνει αυτά που κάνει στο Βόρειο Ιράκ και στην αυτή στη Λιβύη, τώρα εκεί και εδώ και παρεμβάσεις, και θα σκέφτεται διπλά και τριπλά και θα θέλει να ησυχάσει, όπως θέλει πραγματικά να ησυχάσει με το Αιγαίο, πιστεύω. Φυσικά το Αιγαίο και το Ανατολική Μεσόγειο, να με βγάλει ψεύτη ο Θεός, να μην τα γκριζάρουμε και γύρα, όπως γκριζάραμε και το Αιγαίο τόσα χρόνια, που ούτε παραγάλι δεν μπορούμε, Χρήστο, να ρίξουμε. Μπορώ να παρέμβω λίγο. Απαντήστε και στην ερώτηση του κυρίου Κανέλου. Για να απαντήσω και στην άλλη ερώτηση που έκανε ο Παντελής. Και στην ερώτηση του κυρίου Κανέλου απαντήστε. Ναι, θυμίστε μου, κύριε Κανέλο, τι είπατε. Σας παρακαλώ. Επειδή έχουμε μία συνάντηση πολλών αξώνων ενέργειας στην περιοχή μας, που για μένα όλα επικεντρώνονται μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, αν αφήσουμε τις γενικές θεωρήσεις περί πολέμων και τα λοιπά, ήθελα να μου πείτε σε ποια περίπτωση ο ελληνισμός, δηλαδή Κύπρος και Ελλάδα μαζί, θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε πρωταγωνιστική δύναμη. Ωραία. Να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Πρέσβη και αμέσως μετά συνεχίζω και αυτά που θέλω να πω για την ερώτηση που μου έκανε ο Παντελής. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη μου, παρατηρήσατε ότι όταν απελήθη εκείνο το έγγραφο από την Τουρκίδα αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών, το οποίο δεν ήταν καν έγγραφο, ήταν ένα σημείωμα, το οποίο αμέσως οι φοβερές ελληνικές υπηρεσίες το έδωσαν εις τον τύπον, ήταν, λέει, ότι ο East Med είναι αντιοικονομικός και ότι θα εγκαταληφθεί. Αυτή τη στιγμή, στο δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών, έχω κάνει και εκεί ολόκληρο PowerPoint και μπορώ να σας το παρουσιάσω όποτε θέλετε, ισχύει ο νόμος που λέει ότι κατά προτεραιότητα πρέπει να δημιουργηθεί ο East Med στο αμερικανικό δίκαιο. Σήμερα που μιλάμε. Αυτά δεν τα λέμε. Μία απάντηση. Δεύτερη. Οι Τούρκοι είναι αφελείς. Νομίζουν, στο σημείο αυτό είναι αφελείς, νομίζουν, το έχουν καταλάβει βέβαια τώρα εκ των υστέρων, ότι άμα καταργηθεί ο East Med, όλα καλά. Δεν έχουν καταλάβει ότι και ο Euro-Asia Interconnector, ο οποίος ενώνει με ηλεκτρική ενέργεια μέσω Κύπρου και το Ισραήλ και την Αίγυπτο, με την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, έχει ακριβώς την ίδια διαδρομή που δεν του συμφέρει. Ποια είναι αυτή η διαδρομή? Μια διαδρομή η οποία, σύμφωνα με το χάρτη που έχω καταθέσει και τον οποίο χρησιμοποίησε ο Ορτσίγες, γιατί είναι ο μόνος χάρτης ΑΟΣ της Ελλάδος ο οποίος έχει κατατεθεί. Δεν υπάρχει επίσημος χάρτης της ελληνικής ΑΟΣ πέραν του χάρτη της Σεβίλης, κύριε Πρέσβη, τον οποίο έχουμε πάψει εδώ και 5 χρόνια να αναφέρουμε, ο οποίος έγινε από ένα πανεπιστήμιο ισπανικό κατ' εντολήν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την προστασία της Μεσογειακής Χλωρίδος και Πανίδος και ο οποίος έγινε σε χρόνους ανύποπτους και ο οποίος είναι ευρωπαϊκό προηγούμενο και έχουν απαγορεύσει στο διπλωματικό σώμα να χρησιμοποιεί τη λέξη χάρτης της Σεβίλης. Γιατί?
Γιατί επαληθεύει σύμφωνα με την Άγκλος 3 του 1982, δηλαδή τη νέα συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, επαληθεύει τις ελληνικές βλέψεις και τις ελληνικές απαιτήσεις σε σχέση με την αποκλειστική της οικονομική ζώνη και την επαφή της με την Κυπριακή ΑΟΣ, η οποία είναι νόμιμη, οριοθετηθήσα και ισχύουσα. Ερωτώ λοιπόν, θέλετε να είμαστε στα ενεργειακά εντάξει? Πολύ ωραία. Η γαλάζια πατρίδα, κύριε Πρέσβη, και νομίζω ότι είστε ο καθήλυν αρμόδιος να το κρίνετε, είναι μία declaration αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Τουρκίας. Έχει συντεταγμένες και έχει αποσταλεί στο Γραφείο Θαλασσών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει πρωτοκολληθεί. Δεν της δίνει ένομα τετελεσμένα η πρωτοκόλλησης, αλλά έχει κάνει declaration. Τι μας λέει το Διεθνές Δίκαιο? Στην declaration του παρακτίου κράτους του ενός, οφείλεις εσύ εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να καταθέσεις την έστω και αντίθετη declaration δική σου. Την έστω και δική σου, δηλαδή δήλωση, τι εσύ θεωρείς δικό σου. Και μετά παρέλευση ευλόγου δικονομικός χρονικού διαστήματος, το οποίο θα αποβεί άκαρπο μεταξύ των δύο πλευρών, τότε προσφεύγεις με βάση τις δύο declaration σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο επιλέγεις, και με συνυποσχετικό, το οποίο εσύ μεταξύ των δύο πλευρών ορίζεται και κηρύττεται, για να εκδικαστεί η υπόθεσή σου για την delimitation, για την οριοθέτηση. Εμείς έχουμε αφήσει και δεν έχουμε κάνει ούτε declaration, ούτε τι θεωρούμε εμείς δικό μας. Απέναντίας, κάναμε μία γελιοδεστάτη μερική οριοθέτηση, λέει, με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, στην οποία τι κάναμε? Παραχωρήσαμε και 5-7% των δικών μας δικαιωμάτων, μειώσαμε την επιρροή της Κρήτης να είναι στα 6 μίλια, και όταν η Κρήτη έχει τα 6 μίλια, δηλαδή τι περιμένουμε να έχει το Καστελόριζο? Τι περιμένεις να σου πουν οι Τούρκοι για το Καστελόριζο? Και όταν βγαίνουν Έλληνες πολιτικοί και λένε δεν πειράζει για το Καστελόριζο και το Σύμπλεγμα, να σώσουμε τη Ρόδο. Ποιοι είναι αυτοί? Τι μοιράζουν? Τα χωράφια του παππού τους? Αντιλαμβάνονται ότι εκεί έχει χυθεί αίμα? Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν διεθνείς συνθήκες? Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν η συνθήκη των Παρισίων του 1947, στο οποίο η Τουρκία ήταν res inter alios acta, δηλαδή από πίτα που δεν τρως μη σε νοιάζει και αγκαή, δεν συμμετείχε, και ότι το σύμπλεγμα του όλων των Δωδεκανήσων παρεχωρήθη με διεθνή χαρτογραφική δουλειά υποστήριξης το 1947 ολόκληρο στην Ελλάδα, και τώρα μας χωρίζουν την Ανατολική Μεσόγειο από το Αιγαίο. Και προσέξτε τι κάνανε, 26 με 28 μεσημβρινούς ήταν η μερική οριοθέτηση. Ο Έλλην Πρωθυπουργός τι μας είπε στο Πολίτικο? Μας είπε ότι από εκεί και πέρα, λέει, σταματήσαμε γιατί, λέει, είναι διαφυσιτούμενη περιοχή. Ναι, αλλά από 28 μέχρι 32 είναι και το Καστελόριζο. Και άμα είναι αμφισβητούμενη περιοχή, ποια δύναμη ενεργειακή θέλετε, κύριε Πρέσβη μου, να διεκδικήσει η Ελλάδα? Και πώς? Όταν εμείς οι ίδιοι υπονομεύουμε και δυναμητίζουμε τις δυνατότητές μας. Και τώρα τι λέμε? Ο πρώην Υπουργός Προεδρίας νομίζω ήτανε, μας είπε ότι η κόκκινη γραμμή είναι στα 6 μίλια. Επιβραβεύτηκε με το να γίνει Υπουργός Εξωτερικών σε αυτή την κυβέρνηση. Συγγνώμη. Εγώ επικρατείας, επικρατείας. Δηλαδή, με εξάμεινα διεθνές δίκαιο που έχω κάνει στο Πολυτεχνείο, γιατί ως τοπογράφος εμείς είμαστε εκείνοι, όπως ξέρει πολύ καλά ο Χρήστος, ο Ζήνωνος, που ορίζουμε υποθαλάσσιες ζώνες, θαλάσσιες ζώνες, εναέριους χώρους κτλ. Έτσι, κάναμε 2 εξάμεινα διεθνές, τι να κάνουμε τώρα? Εμείς στέμε. Με αυτό λοιπόν το ελάχιστο, τι λέω? Ότι αν δεν έχεις κλείσει όρμους και λιμάνια, αν δεν έχεις χαράξει γραμμές βάσης και αν δεν έχεις ορίσει, δεχθεί ότι η υφαλοκρηπίδα είναι ipso facto εταπεινήσιο ισχύουσα, παρά μόνο εκεί που υπάρχει overlapping, όπως λέμε στα νέα ελληνικά, δηλαδή αλληλοεπικάλυψη, όπου εκεί τι κάνεις? Παίρνεις
τη μέση γραμμή. Και αν δεν δεχτείς ότι η Λοζάνη σου λέει ότι μέχρι τα τρία ναυτικά έχει δικαίωμα η Τουρκία να διεκδικεί, αυτό ούτε αυτό το λέμε, έτσι. Και όπου υπάρχει overlapping πάλι μέση γραμμή, όπως έκανε πολύ σωστά το Ισραήλ με την Κύπρο, δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη της θάλασσας του Ισραήλ. Και όμως σιωπηρός απεδέχθη τη μέση γραμμή. Όπως έκανε η Αίγυπτος με την Κύπρο, για... εδώ μπαίνει το άλλο επιχείρημα, η οποία απεδέχθηκε αυτή τη μέση γραμμή. Και προσέξτε, τι κάνει το γηγενής, ηθαγενής, μας λένε λοιπόν το εξής, ότι ξέρετε, λέει, με μετώση έκταση, λέει, μπροστά από το Καστελόριζο, λέει, η Τουρκία με τόση θαλάσσια, πώς το λένε, ακτογραμμή, η Τουρκία μπορεί το Καστελόριζο τώρα να έχει τις ίδιες επιρροές. Και εγώ απαντώ, η Τουρκία λέει έχει τεράστια ακτογραμμή, λέει. Και εγώ απαντώ, ανοίξτε έναν οποιονδήποτε κατάλογο μήκους ακτογραμμών διεθνών και πηγαίνετε να δείτε. Μήκος ελληνικής ακτογραμμής 15.500 χιλιόμετρα. Μήκος τουρκικής ακτογραμμής 7.500 χιλιόμετρα. Αλλά τι κάνουνε. Ξεχνάνε τα νησιά. Τα νησιά δεν έχουν ακτογραμμή. Τα νησιά δεν είναι ελληνική κυριαρχία. Τα νησιά δεν είναι ελληνικό έδαφος. Λοιπόν, όταν τα κάνουν αυτά, κύριε πρέσβη μου, δεν είναι δυνατόν να απαιτούμε να γίνουμε ενεργειακή δύναμη. Δεν γίνεται. Πάμε τώρα για το Κυπριακό. Μα το Κυπριακό είναι συνέχεια. Όταν βγήκε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, θύμισέ μου Χρήστο ποιος ήταν, που κατήγγειλε την ελληνική κυβέρνηση, που του είπε μην πας πιο δυτικά, ο ναός. Ο Ρολάνδης ήταν. Ο Ρολάνδης. Όταν μπράβο, το κατήγγειλε, δεν ήταν λοιπόν, Υπουργός Εξωτερικών. Τότε, Υπουργός, του λένε μην την πας πιο δυτικά, λέει, θα... Ήτανε. Διετέλεσε. Λοιπόν, αλλά βγαίνει και του είπανε μην την πας, λέει, πιο δυτικά, λέει, θα ενοχληθεί η Τουρκία. Κυβέρνηση Σιμίτη, Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Παπανδρέου. Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή σαν κυριαρχικό δικαίωμα δεν ξεκινάμε για να μιλήσουμε για οποιοδήποτε συνυποσχετικό και οποιοδήποτε δικαστήριο με την επέκταση από τα 6 στα 12 και θα σας πω και το εξής. Αυτό είναι μονομερός ασκούμενο κυριαρχικό δικαίωμα βάσει του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης. Μονομερός ασκούμενο κυριαρχικό δικαίωμα. Εν ολίγης, δεν ρωτάς κανέναν. Αν δεν το κάνεις αυτό, ακόμη λέω και αυτό, άσχετο αν εγώ δεν είμαι οπαδός αυτής της απόψεως, αλλά ακόμη και αν θέλεις να υποχωρήσεις, πάρε το maximum και από εκεί και ύστερα, αν θες να υποχωρήσεις, δώσ' τους ένα ναυτικό μίλι. Αλλά πάρ' το maximum να είναι δικό σου για να μπορείς να κάτι να βάλεις στο διάλογο. Ποιο διάλογο. Δεν θα προλάβετε να απαντηθείς στη συγκέντρωση των Κυπριών εκεί στην Αθήνα. Δεν θα προλάβετε να απαντήσετε στην κέντρωση. Πάμε λοιπόν τώρα. Ναι. Ο κύριος Χακάν Φιντάν, το καλό αυτό παιδί που επί 20 χρόνια διοικούσε τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας, δηλαδή έναν εγκληματικό οργανισμό, ένα δολοφονικό οργανισμό, Υπουργός Εξωτερικών. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τι μας λέει. Πρέπει, λέει, μεταξύ των δύο πλευρών, εννοεί δηλαδή την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, την οποία η Τουρκία θεωρεί κράτος και το δηλώνει ευθέως και στις πιο ήπιες εκφράσεις της, τι λέει. Πολιτική ισότητα, λέει, και κυριαρχική ισότητα. Τι σημαίνει δικοινοτική διζωνική με πολιτική ισότητα και κυριαρχική ισότητα. Διχοτόμηση του νησιού. Γιατί το 18% θα έχει το ίδιο βάρος ψήφου με το 82%. Αυτό λέγεται apartheid όταν ο Μαντέλα ήταν φυλακή. Και αυτό, τι λέει η Τουρκία έξυπνη, επειδή ξέρει ότι αυτό δεν συνάδει με τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει αυτό το έκτρωμα, το πλάσμα δικαίου όπως το λέμε νομικά, να το εντάξει στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως υπήκοος του διεθνούς δικαίου δεν είναι δυνατόν να δεχτεί τέτοια πράγματα. Πάμε τώρα. Τι λέει λοιπόν ο Φιντάν.
Κοιτάξτε, λέει, εδώ έχουμε δύο κράτη. Αυτό λέει ουσιαστικά. Το ένα της Βόρειας Κύπρου και το άλλο της Νότιας. Όπως είναι φυσικό, λοιπόν, ένα κράτος δικαιούται να έχει ΑΟΣ. Εσείς έχετε τη δικιά σας στο Νότο, την οποία βέβαια θα την επαναδιαπραγματευτούμε. Με ποιους? Με το άλλο κράτος, το οποίο θα έχει τη δικιά του στο Βορρά, αλλά και όπως μας δείχνει η Γαλάζια Πατρίδα, θα κατεβαίνει και μέχρι το Νότο. Ελάτε να τα συζητήσουμε. Δηλαδή, τι μας λέει? Νομιμοποιήστε την κρατική οντότητα των κατεχομένων από το παράθυρο, δίνοντάς τις ΑΟΣ. Ναι, αλλά τι είπαμε, ΑΟΣ έχουν μόνο τα κράτη. Α, μάλιστα. Άρα αποδέχεστε ότι τα κατεχόμενα είναι κράτος. Άρα τι συζητάμε? Λύθηκε το Κυπριακό πριν τη λύση του. Αυτό μας λέει ο κύριος Φιντάρ. Τελείωσα. Λοιπόν, θέλω να πω τρία πραγματάκια και νομίζω, αν δεν θέλετε κάτι να προσθέσετε, ολοκληρώνουμε. Το πρώτο είναι ότι εγώ, λόγω και της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας, βλέπω κατά καιρούς αξιωματούχους της Κύπρου. Και έχω θέσει αυτά τα ζητήματα που λέτε. Με κοιτάγανε και μου λέγανε, καλά, αυτά που λες, άμα τα ακούει κανείς, νομίζεις, από αυτούς που συνομιλούμε. Α, επειδή είδα και μία διόρθωση του κυρίου Λεοντάρη. Θα την αναρτήσω. Ναι, το να πεις ενιαίο αμυντικό δόγμα ή δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, δεν νομίζω ότι είναι εκεί το πρόβλημα. Και καταλαβαίνετε ότι ένα λάψος μπορεί να γίνει. Να μην κολλάμε στις λέξεις, να κολλάμε στην ουσία. Παρακαλώ το στρατηγό, κύριο Λεοντάρη. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα ένταση με το. Είπε μια επισήμανση. Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ορισμένα πράγματα τα οποία με βγάζουν από τα ρούχα μου. Λοιπόν, λέει και τα εξής ο στρατηγός: το εθνικό θέμα απαιτεί εθνική θέση. Δεύτερον, είναι καιρός να γράψουμε εμείς τη λύση και όχι να σχολιάζουμε τις προτάσεις των άλλων. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ το ψήφισμα 186 του 64 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, ποια είναι η ουσία. Ωραία, εσείς είστε αναλυτές, καθηγητές κτλ. Τα λέμε όλα αυτά. Όταν λοιπόν εγώ μίλησα με τους Κύπριους πολιτικούς, κύριε Ζήνωνος και κύριε Μάζη και κύριε Ευτύχη, μου λένε, αυτά που λες τώρα πιστεύεις ότι τα ακούει κανείς εκεί που μιλάμε εμείς? Ποιος θα τα κάνει αυτά που λες, πρώτον? Ο άλλος, ο πολιτικός, ο οποίος δεν θέλω να πω τώρα την ιδιότητά του, γιατί θα καταλάβετε αμέσως ποιος ήταν, αλλά ήταν πολύ υψηλά ιστάμενος στην Κυπριακή ιεραρχία, του θέσαμε, λέει, κοιτάξτε, λέει, μην έχετε ψευδεστήσεις. Αν δοθεί λύση, η λύση που θα δοθεί θα είναι λίγο πολύ το σχέδιο ΑΝΑΝ. Μην έχετε ψευδεστήσεις. Μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ ψηλά στην Κυπριακή ιεραρχία. Έτσι, δεν τα λέει ένας άνθρωπος που τους τα χειρίζεται τα ζητήματα. Και το τελευταίο που κατάλαβα από όλα αυτά που είπατε, έτσι όπως τα είπατε, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, στην οποία παίζει η Τουρκία, παίζει το Ιράν, αλλά εμάς μας διαφέρει κυρίως ότι παίζει η Τουρκία. Το Ιράν ελάχιστα μας επηρεάζει. Και παίζει με τρόπο προκλητικό για το Ισραήλ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, είναι πιο αποφασιστικός παράγοντας της εξελίξης από ό,τι μπορεί να είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουμε από αυτές τις εξελίξεις θα είναι αρνητικές για την ελληνική παρουσία στην περιοχή και κυρίως για το Κυπριακό. Αυτά κατάλαβα εγώ μέχρι στιγμής. Κατάλαβα καλά και να ολοκληρώσουμε. Για να πάει και ο κύριος Μάζης στη συγκέντρωση των Κυπρίων στην Αθήνα. Παρεμπιπτόντως θέλω να πω ότι είναι το farewell του παλιού Κύπριου πρέσβη, του κυρίου Κενεβέζου, ο οποίος έδωσε τη θέση του σε ένα νέο ικανό διπλωμάτη Κύπριο και μας έχει καλέσει για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τα χαιρετήματα και τα δικά μας. Είναι πολύ μακρόβιος πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα ο κύριος Κενεβέζος. Και πολύ καλός και πολύ πραγματικά... Θέλετε να κάνετε από ένα σχόλιο ή ολοκληρώνουμε εδώ? Ναι, να κάνω ένα σχόλιο. Να πω ότι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μπλοκ, το οποίο το είχαμε προσδιορίσει και σε προηγούμενη συνάντησή μας, το οποίο ξεκινάει από το Αρτσάχ, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρήσει γίνει χθείος, και δεν βλέπω κανέναν
ευαίσθητο με την προσφυγιά και αλληλέγγυο, να μας λέει τι θα γίνουν οι 120.000 Αρμένοι οι οποίοι ξεσπιτώνονται από τον Αγκόρνο Καραμπάχ και ποιος ξέρει ο Θεός πού θα τους πάει η τύχη. Γιατί λοιπόν δεν βλέπω την ελληνική κυβέρνηση να βγαίνει και να λέει ότι ευχαρίστως θα δεχτούμε σε συνεργασία με την αρμενική κοινότητα Ελλάδος, θα δεχτούμε και 30.000 ανθρώπους από αυτούς, να τους πάμε να τους εγκαταστήσουμε σε μέρη τα οποία χρειάζονται πληθυσμό, χρειάζονται ενίσχυση, οικονομική ανάπτυξη κτλ. Όπως στη Θράκη παραδείγματος χάρη, έτσι. Γιατί δεν βλέπω την κυπριακή κυβέρνηση να βγαίνει και να λέει και εκεί έχουν ισχυρή για τα δεδομένα τους αρμενική κοινότητα, να λέει ότι και εμείς θέλουμε άλλους 30.000, τους πιο ευάλωτους, τις οικογένειες με μικρά παιδάκια κτλ. Δεν βλέπω κανένα. Δηλαδή οι Αρμένοι δεν είναι πρόσφυγες. Οι μόνοι που πραγματικά είναι πρόσφυγες και εκτελεσθέντες και δολοφονηθέντες είναι αυτοί στην περιοχή. Λοιπόν, ο Νιγηριανός δεν είναι ο καημένος, είναι οικονομικός μετανάστης. Και παράνομος οικονομικός μετανάστης. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, αυτές οι δύο κυβερνήσεις, τηρούν σιγή ηχθείως, η Ευρώπη τηρεί σιγή ηχθείως, οι Ηνωμένες Πολιτείες άκρος ευαίσθητες, γιατί είναι και δημοκρατικές που το πας αυτό. Έτσι, με τα θέματα των προσφύγων, τηρούν σιγή ηχθείως, όλοι καλά. Ο δε Πούτιν, επειδή θέλει να ρίξει τον Πασινιάν, αφήνει τους Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ στην τύχη τους για να σφαγούν, να στραφεί η μήνυση εναντίον του Πασινιάν, επειδή ο Πασινιάν τώρα πλέον το έχει γυρίσει προς την Αμερική και κάνει και ασκήσεις με τους Αμερικανούς, να τιμωρηθεί με αυτόν τον τρόπο εις βάρος 120.000 αθώων ψυχών. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι το θέμα της ενεργειακής και στρατηγικής αναβαθμίσεως Ελλάδος και Κύπρου. Εάν δεν καταλάβουμε ένα απλό πράγμα, κύριοι, ότι αυτό το αντίστροφο γάμα του ελληνισμού, όπως το λέω, ή το λατινικό L, που είναι Ελλάδα-Κύπρος, δεν λειτουργήσει σύμφωνα με το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, θα το λέω όπως το εννοώ, Ελλάδος-Κύπρου, ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος-Κύπρου, και ας γκρινιάζουν όποιοι θέλουνε. Λοιπόν, αυτό το L πρέπει να λειτουργήσει ομοιογενώς. Τι ελέγχει αυτό το L, αν λειτουργήσει, ελέγχει. Δίωδο Δαρδανελίων Αιγαίου, δίωδο Σουέζ Αιγαίου, δίωδο Αιγαίου Γιβραλτάρ. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι τρεις έξοδοι και είσοδοι της Μεσογείου, τα τρία choke points, για να το πω ελληνικά, της Μεσογείου, ελέγχονται από τον ελληνισμό. Πάντα βέβαια με τις υποχρεώσεις του δικαίου της θαλάσσης, που λέει ότι όποιος ελέγχει δίνει υποχρεωτικά διόδους ασφαλείας. Free passage, transit passage. Αυτά προβλέπονται. Δεν είναι καινούρια, ούτε αποτελούν υποχωρήσεις. Αυτά προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και το κράτος που έχει το χώρο, το θαλάσσιο και τον ελέγχει ως χωρικά ύδατα, είναι υποχρεωμένο να τα χαράξει. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να το δούμε αυτό. Δεν μπορούμε να βγάζουμε την Κύπρο έξω από την εξίσωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και έξω από τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες. Διότι παίζουμε το παιχνίδι της Τουρκίας, είτε το κατανοούμε είτε όχι. Άλλο ένα σημείο. Διαβάστε όλοι, όλοι, την επιστολή, την εισήγηση μάλλον, του Τούρκου συνταγματολόγου, ο οποίος από το 1956 είχε προσδιορίσει το ποια θα πρέπει να είναι η πορεία της Τουρκίας για να μπορέσει να ελέγξει την Κύπρο, ούτως ώστε να μπορέσει να ελέγξει το θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου. Του Νιχάτε Ρίμ. Μάλιστα, για να σας βοηθήσω, ο Χατσικοστής, ο εκδότης Χατσικοστής, στο βιβλίο του 7 Κύπριοι Πρόεδροι, αλλά και 6 Κύπριοι Πρόεδροι, το προηγούμενο, στο τέλος, στο παράρτημα, την έχει με λαμπρή μετάφραση από τα τουρκικά προς τα ελληνικά, μπορείτε να τη βρείτε όλοι και να τη διαβάσετε.
ξέρετε τι θα διαπιστώσετε. Τα πέντε σημεία του Νιχάτε Ρίμ, τα οποία είχε προσδιορίσει αυτός ο Τούρκος συνταγματολόγος το 1956, σήμερα έχουν πληρωθεί. Το έκτο μένει. Όταν αυτά τα πράγματα τα διαβάσουμε και τα καταλάβουμε, θα καταλάβουμε τι σημαίνει η εγκατάλειψη του κυπριακού ελληνισμού. Σημαίνει ότι 1 εκατομμύριο Έλληνες θα γίνουν νόμιροι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της νέας, όπως τη βλέπει ο Ερντογάν. Και από εκεί και ύστερα θέλω να πω στους αγαπητούς φίλους εδώ στην Ελλάδα που αποτελούν τις πολιτικές ελίτ ότι δεν θα μπορέσουν να απολαύσουν τον έρωτά τους με την εξουσία ούτε 10 λεπτά, εάν αυτό συμβεί. Λοιπόν, τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Ζήνωνος. Θέλετε να κάνετε και εσείς, κύριε Φτυχίδη? Όχι. Εσείς θα πάρετε δική σας εκπομπή, θα κάνετε κάθε Σάββατο μια δική σας εκπομπή και θα τα λέτε εκεί. Όπως πάντα ο καθηγητής Μαζής δεν κουράζεται να τα λέει αυτά τα πράγματα και τα είπε αρκετές φορές και με ξεκούρασε εμένα, γιατί συμφωνώ πλήρως με αυτά που λέει, όσο και αν κουράζει κάποιους. Εγώ λέω ότι στην πλειοψηφία ο ελληνικός λαός και στην Κύπρο και στην Ελλάδα συμφωνεί απόλυτα με αυτά που είπε ο καθηγητής. Εκείνο που θα ήθελα απλώς εγώ να υπογραμμίσω είναι ότι η Ελλάδα, και δεν θα το αναγάγω αυτό το θέμα, έχει και νομικές, έχει και συμβατικές, έχει και εθνωτικές υποχρεώσεις στην Κύπρο, αλλά πάνω απ' όλα, τουλάχιστον, έχει και ηθικές. Διότι το τίμημα που πληρώνει αυτή τη στιγμή η Κύπρος το οφείλει σε κάποια ελλαδικά χέρια, τα οποία είχαν την αφροσύνη, την ανέδεια, να κάνουν εκείνα που κάνανε στην Κύπρο και να δώσουν ευκαιρία της Τουρκίας να έρθει στην Κύπρο. Γι' αυτό αυτά που λέει ο καθηγητής, να τα λέμε, να τα ακούμε, ναι, με πολύ βαριά καρδιά, την καρδιά των αυτιών, αλλά τουλάχιστον να του δίνουμε το δικαίωμα να τα λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Κύριε Μάζη, τώρα θα σας δώσω και εσάς το λόγο, κύριε. Κύριε Μάζη, νομίζω τώρα που ηρεμήσαμε, επειδή σας εκτιμάει κιόλα ιδιαίτερα ο στρατηγός, νομίζω τον αδικήσατε λίγο με τον εκνευρισμό σας στον στρατηγό. Όχι, ο εκνευρισμός. Ήταν μια επισήμανση, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε. Δεν το πει για σας. Ο εκνευρισμός μου είναι ποντιοαρβανίτικος. Δεν είναι, μην ανησυχείτε. Αρβανίτικος. Από τους αρβανίτες είμαστε πιο ευέλικτοι, οι πόντιοι. Η αλήθεια είναι ότι άμα συγκρίνουμε τον πόντιο και αρβανίτη, διαγωνιζόμεθα. Εν πάση περιπτώσει, ως κελκυραίος αρβανίτης λοιπόν και πόντιος, έχω και τρέλα, έχω και ξερό κεφάλι, έχω και πολλά. Αλλά γι' αυτό με αγαπάτε. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι το λιοντάρι τον Ηλία, εγώ τον θαυμάζω, τον εκτιμώ, τον αγαπάω, αλλά με τους φίλους μου μπορώ να φωνάζω κιόλας. Ναι, είναι ίσως από τους καλύτερους στρατηγούς που είχε ο ελληνικός στρατός. Αυτό είναι μένα, αλήθεια. Επειδή το παρακολουθήσα, κακώς δεν έγινε αρχηγός του στρατού. Κακώς. Έγινε βέβαια στην Κύπρο. Άμα έχει τόσα προσόντα, πώς θα γίνει? Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Κύριε Φτυχίδη, ένα σύντομο σχόλιο να ολοκληρώσουμε. Πήγαμε εδώ. Δεν θέλω να σχολιάσω. Η συμφωνία μου και με τον Γιάννη τον Μάζη είναι γνωστή και με τον Χρήστο τον Ζήνωνος και για τις παρατηρήσεις που έκανε για το τι θα πρέπει αυτονόητα να πράξει επιτέλους η χώρα μας για τη χάραξη των γραμμών βάσεων, για την ανακοίνωση του σημείου επαφής των ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου, τουλάχιστον με ένα έγγραφο στον ΟΗΕ. Είναι τα αυτονόητα που η Ελλάδα οφείλει να πράξει σήμερα κιόλας και που δεν τα κάνει. Αντίθετα, μα είναι τα δικονομικό σφέσφατα. Έτσι, πράγμα. Είναι λοιπόν, δικονομικό σφέσφατα πράγμα. Έτσι, πράγμα. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να το κάνουμε χθες. Να σας ευχαριστήσω εγώ όσο μικρότερο στην παρέα και αυτός που μαθαίνει από την παρουσία σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Κάνει την αγάπη μου, κύριε Ζήνωνος, την αγάπη μου. Κύριε Ζήνωνος, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ελπίζω να μας δίνετε τη δυνατότητα από καιρού εις καιρό να σας καλούμε και να μας λέτε αυτά που γνωρίζετε. Και σας, κύριε Μάζη, ευχαριστώ πολύ. Με τον Θράσο είμαστε συνεργάτες στην προσπάθεια που κάνουμε. Είναι πολύτιμος. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.